Κυρίες και κύριοι, χαίρετε Δευτέρα σήμερα, 30 Μαρτίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Με 5 νέους θανάτους μέσα σε μία ημέρα, συνεχίζεται η εξάπλωση του κορονοϊού στην χώρα μας, με το συνολικό αριθμό των συνανθρώπων μας που έχουν χάσει την ζωή τους να ανέρχεται σε 43. Σε ό,τι αφορά τα νέα κρούσματα, αυτά ανέρχονται στα 56, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 1212, σύμφωνα με την σημερινή ενημέρωση που έγινε όπως πάντα κάθε απόγευμα από τον καθηγητή λοιμοξιολογίας και εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα. Στα 1212 ανήλθαν τα συνολικά κρούσματα στην Ελλάδα μετά την επιβεβαίωση 56 νέων κρούσματων σήμερα, ενώ 43 ασθενείς με κορονοϊό απεβίωσαν μέσα σε λίγες ώρες, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας κατά την καθιερωμένη επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ο κύριος Τσιόδρας προχώρησε σε σύσταση για εμβολιασμό παιδιών για μεταδιδόμενες νόσους, ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ ανακοίνωσε τη χορήγηση φαρμάκων και στους νοσούντες που βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. Επανέλαβε δε πως η χώρα μας βρίσκεται στο καλό σενάριο ακόμη. 56 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 1212. 72 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Τους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρευση ή δυνατόν σε όλους. 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι, το 81% είναι άντρες. Η μέση ηλικία των διασωληνωμένων είναι 65 ετών και οι περισσότεροι από το 50% έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. 5 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Όπως είπαμε, είναι ένας αγώνας ημέρα με την ημέρα, ένας αγώνας διαρκείας. Τέλος, έχουμε 5 καταγεγραμμένους θανάτους και 43 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των συμπολιτών μας είναι τα 71 έτη, με 32 άνδρες και 11 γυναίκες στους νεκρούς. Οι περισσότεροι, άνω του 90%, είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ήταν ηλικίας 70 ετών και άνω. Έχουν διενεργηθεί ως σήμερα 15.961 εργαστηριακά τεστ. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, σε έκτακτη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε τη χορήγηση φαρμάκων με αυστηρές ενδείξεις και ανάλογα με τη σταδιοποίηση κινδύνου των ασθενών και σε εξωτερικούς ασθενείς μετά από συμπλήρωση ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου, ώστε να υπάρχει βάση δεδομένων για παρακολούθηση των κρουσμάτων υποθεραπείας στην κοινότητα. Η πλατφόρμα θα είναι σύντομα έτοιμη σε συνεργασία με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής ασφάλισης. Μια τέτοια δράση θα εξοικονομήσει στο άμεσο μέλλον χώρο και στο σύστημα υγείας, ώστε να πιεστεί λιγότερο τις επόμενες εβδομάδες. Σχετικά με τη συνέχιση των εμβολιασμών στα παιδιά, αυτή την κρίσιμη περίοδο, η Επιτροπή, σε ομόφωνη απόφασή της, τονίζει πως η διακοπή του εμβολιασμού, ακόμα και βραχή χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε συσσόρευση επινόσων ατόμων και να αυξήσει την πιθανότητα επιδημιών από νοσήματα που προλαμβάνουν εμβολιασμό και να επιβαρύνει περαιτέρω το σύστημα υγείας. Θυμάστε όλοι τι ζήσαμε πριν 2 χρόνια με την επιδημία της φυλαράς. Λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς και τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, συστήνεται ο έγκυρος εμβολιασμός των παιδιών έως 2 έτη της ηλικίας τους, χωρίς καθυστέρηση, σε συνεννόηση με τον παιδίατρο, ιδιαίτερα για εμβόλια πρώτης προτεραιότητας. Βλέπετε πως όπου εφαρμόζονται τα μέτρα αποδίδουν. Όπως βλέπουμε και στην πατρίδα μας, να μένουμε στο καλό σενάριο. Και το βλέπουν αυτό και άλλες χώρες. Ανακοινώθηκε σήμερα αντίστοιχη μείωση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα είμαστε στη φάση του μετριασμού. Εφαρμόζουμε τα μέτρα φυσικής απόστασης και κοινωνικής απομάκρυνσης. Σε αυτή τη φάση είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Τελειώνοντας, θέλω να απευθύνω και εγώ σήμερα με όλους τους Έλληνες το χαιρετισμό στον άνθρωπο που ήταν ο πρώτος ήρωας της εθνικής αντίστασης, που με το κατέβασμα της σβάστικας από την Ακρόπολη έδωσε το μήνυμα του αγώνα για την ελευθερία σε όλη την σκλαβωμένη Ευρώπη.
Δεν θα ξεχάσω την ειλικρινή συζήτηση που είχα μαζί του πριν μερικά χρόνια σε μια εντελώς τυχαία αλλά ευεργετική για μένα συνάντηση. Ας αντιμετωπίσουμε κι εμείς ηρωικά αυτή την πάλη με τον αόρατο εχθρό. Σας ευχαριστώ. Ο φετινός εορτασμός του Πάσχα θα είναι διαφορετικός, λιτός και θα γίνει από το σπίτι, ανέφερε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά την καθιερωμένη ενημέρωση. Σημείωσε επίσης ότι θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά και την σύνεση των πολιτών στην απαγόρευση κυκλοφορίας το αν η κυβέρνηση θα εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα προστασίας για τον κοροναϊό. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Δεν θα πάμε στο χωριό, δεν θα σουβλήσουμε αρνιά με φίλους, δεν θα πάμε σε εκκλησίες, αλλά θα προσευχηθούμε από τα σπίτια μας. Φέτος μπαίνουμε σπίτι για να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να γιορτάσουμε το Πάσχα μαζί με όλους τους αγαπημένους μας και όχι χωρίς κάποιους από αυτούς. Για να προστατεύσουμε τους φίλους μας και τους συγγενείς μας στο χωριό, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να προσθέσουν κι άλλες αναμνήσεις μαζί με τους παππούδες, μαζί με τις γιαγιάδες τους. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, οι μέρες μεγαλώνουν. Ο καιρός βελτιώνεται και η εσωτερική μας ίσως ανάγκη να βρεθούμε έξω αυξάνεται. Αυτό όμως θα είναι το λάθος. Αυτό βοηθάει την νόσο. Έχουμε κάνει τόση προσπάθεια και δεν πρέπει να σταματήσουμε. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Μένουμε πιστοί στο στόχο. Μένουμε σπίτι και κινούμαστε μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για να καλύψουμε πραγματικές ανάγκες. Περίπατοι και βόλτες μακριά από τα σπίτια μας και για ώρες και όχι για λεπτά. Απλά επιβαρύνουν τα δεδομένα και εξυπηρετούν τον ίδιο τον ιό. Ας γίνει κάτι ξεκάθαρο. Ας γίνει κάτι αντιληπτό. Όσο τηρούνται οι κανόνες, δεν χρειάζεται να πάμε σε νέα μέτρα. Εάν όμως κάποιοι αρνούνται να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών, τότε η επιλογή είναι μονόδρομος. Περισσότερα και αυστηρότερα μέτρα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιλογή της κυβέρνησης του κράτους. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά θα συμβεί αν δεν αντιληφθούμε όλοι ότι μέχρι τώρα έχουμε διανύσει έναν πολύ δύσκολο δρόμο, έναν δικό μας Γολγοθά, όμως είμαστε ακόμα στην αρχή, πρέπει να επιμείνουμε στο στόχο. Μένουμε σπίτι, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς εξαιρέσεις. Να δούμε ποια είναι και η εικόνα της εξάπλωσης του κορονοϊού σε ό,τι αφορά την Ήπειρο, με δεκάδες λοιπόν δείγματα να είναι αρνητικά, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να παρακολουθούνται είτε νοσηλευόμενα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, που είναι και το νοσοκομείο αναφοράς, είτε σε κατοίκον περιορισμό με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ σε σταθερή κατάσταση, αλλά και με κατοίκον περιορισμό των ιχνηλατημένων επαφών των θετικών κρούσματων. Συνεχίζεται η εικόνα των κρούσματων στην Ήπειρο. Στο μεταξύ έληξε η καραντίνα της γιατρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που ήταν από τα πρώτα κρούσματα στην περιοχή, η οποία και είναι πολύ καλά στην υγεία της. Σταθερή είναι τα τελευταία 2-24 ώρα η εικόνα στην Ήπειρο ως προς τα κρούσματα και τα ύποπτα κρούσματα για τον κορονοϊό, με βάση τα σημερινά επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, τα δύο περιστατικά που είναι θετικά διαγνωσμένα και εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην μονάδα αυξημένης φροντίδας διασωληνωμένα είναι σε σταθερή κατάσταση. Στην μονάδα λιμωδών του Πανεπιστημιακού εξακολουθεί να νοσηλεύεται το θετικό κρούσμα του γιατρού από το νοσοκομείο της Πρέβεζας, αλλά και το θετικό περιστατικό που διακομίστη χθες από το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Στο μεταξύ έληξε η καραντίνα, στην οποία είχε τεθεί η γιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που είχε βρεθεί θετική και η οποία είναι πολύ καλά στην υγεία της, ενώ όλα τα δείγματα τα οποία έχουν ληφθεί από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι αρνητικά. Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Χατζικώστα, σήμερα εστάλησαν 2 νέα δείγματα προς εξέταση, ενώ τα 2 δείγματα τα οποία είχαν ληφθεί χθες, το 1 είναι αρνητικό και αναμένουν τα αποτελέσματα για το δεύτερο. Όλα τα υπόλοιπα δείγματα των προηγουμένων ημερών από το νοσοκομείο Χατζικώστα είναι αρνητικά. Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο της Άρτας, τα 2 θετικά κρούσματα που είχαν επιβεβαιωθεί το Σάββατο παραμένουν σε καραντίνα στην οικία τους και παρακολουθούνται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας της Άρτας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΗ και της Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου, αφού από την κλινική τους εξέταση και τη διενέργεια των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ανάγκη νοσηλείας. Όλες οι διαπιστωμένες επαφές των 2 συγκεκριμένων κρουσμάτων, ύστερα από την ιχνηλάτηση που έγινε, έχουν τεθεί σε κατοίκον περιορισμό και παρακολουθούνται, όπως σε κατοίκον περιορισμό εξακολουθούν να βρίσκονται και να παρακολουθούνται και οι επαφές του θετικού κρούσματος του ηλικιωμένου που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Από τα 19 δείγματα που ελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες από το νοσοκομείο της Άρτας, τα 9 είναι αρνητικά και για τα υπόλοιπα αναμένονται αποτελέσματα. Σήμερα έχουν σταλεί 7 νέα δείγματα προς εξέταση.
Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, δύο αποτελέσματα από πιθανά περιστατικά προηγουμένων ημερών έχουν επιστρέψει ως αρνητικά, ενώ στο νοσοκομείο νοσηλεύονται δύο νέα πιθανά περιστατικά και αναμένουν τα αποτελέσματα των σχετικών δειγμάτων. Τέλος, σε ό,τι αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, σήμερα έχουν σταλεί 6 νέα δείγματα προς εξέταση, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο θετικό κρούσμα από τα δείγματα τα οποία είχαν ληφθεί τις προηγούμενες ημέρες. Τέλος, να σημειωθεί πως στο κάμπινγκ του Δρεπάνου εξακολουθούν να φιλοξενούνται 15 άτομα από διάφορες χώρες της Ευρώπης, για τους οποίους συνεχίζονται οι διαδικασίες προώθησης στις χώρες προέλευσης. Όλοι παρακολουθούνται και είναι καλά στην υγεία τους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και την εικόνα της εξάπλωσης του κορονοϊού στην περιοχή μας. Φαίνεται πως είναι σταθερή η κατάσταση. Αυτό δεν θα πρέπει όμως να σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε, ότι θα αρχίσουν να τονούν τα μέτρα. Όλοι θα πρέπει να συνεχίσουμε να παραμένουμε στο σπίτι μας, να βγαίνουμε για μόλις τα άκρος απαραίτητα και να επιστρέφουμε, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη. Λοιπόν, θα πάμε σε πρώτη συζήτηση πολιτικού περιεχομένου με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνου, την κυρία Μερόπη Τζούφη. Καλησπέρα, κυρία Τζούφη. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την ανακοίνωση της τέταρτης δέσμης μέτρων ουσιαστικά από πλευράς της κυβέρνησης. Συνεχίζετε να επιμένετε ότι πρόκειται για ημίμετρα και για μία διαδικασία που δεν έχει να προσφέρει τίποτα, παρά θα έπρεπε να πάμε σε οριζόντια μέτρα. Κοιτάξτε, επιμένουμε ότι είναι μια αποσπασματική και όχι επαρκής δέσμη μέτρων, και μάλιστα τη στιγμή που οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν μαζικά μέτρα υποστήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας πάνω από 10% του ΑΕΠ. Θεωρούμε ότι είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά, όπως το κομμάτι της επέκτασης της ενίσχυσης των 800 ευρώ, το οποίο πρέπει να αφορά όλους τους νέους επιστήμονες. Να πούμε εδώ την, θα έλεγα, αναξιοπρεπή απόφαση για βάουτσερ τηλεεκπαίδευσης σε δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, και το οποίο μάλιστα θα δοθεί και σε δύο δόσεις. Επίσης, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι το θέμα του δώρου παραπέμπεται στις καλένδες. Ακούσαμε εκεί ότι όσες επιχειρήσεις μπορούν, και μάλιστα μέχρι τέλος Ιουνίου. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να χορηγηθούν, να υπάρξει πλήρης καταβολή των μισθών αλλά και των δώρων Πάσχα. Και, εν πάση περιπτώσει, τη στιγμή που η ζημιά είναι τόσο μεγάλη, δεν πρέπει να παίρνουμε μέτρα με το σταγονόμετρο. Έχουμε πει ότι ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μαξιλάρι των 36 δις ευρώ, το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η ώρα να καλυφθούν οι πολύ μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία εδώ και τώρα. Διότι αλλιώς θα προκύψει τόσο μεγάλη ύφεση και καταστροφή των θέσεων εργασίας, που θα είναι αδύνατον η κοινωνία να μπορέσει να βγει από αυτή την πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και αυτό βέβαια σε συνάρτησε και με το γεγονός ότι δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γερμανία επιμένει να μην πάμε στην έκδοση ευρωομολόγου, πράγμα που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες χυμάζονται, και νομίζουμε ότι θα πρέπει και σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας να συνεχίσει να απαιτεί και να συντάσσεται μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, που με πολύ έντονο τρόπο διεκδικούν την έκδοση αυτού του ευρωομολόγου. Και για να είμαι και πιο σαφής, επειδή μου λέτε γιατί να είναι αποσπασματικά τα μέτρα, αναφέρθηκα στο ότι δεν καλύπτουν όπως θα έπρεπε τους νέους επιστήμονες. Εκτός επιδοτήσεων μένουν και 25.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό. Επίσης, θεωρούνται πολύ ανεπαρκή τα μέτρα τα οποία έχουν γίνει για τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι υφίστανται μια πραγματική καταστροφή. Δεν ακούσαμε μέτρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν ακούσαμε μέτρα επιδότησης των ανθρώπων που έχουν μείνει με τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, των ανέργων, των περιστασιακά εργαζομένων, για τους οποίους εμείς επίσης έχουμε ζητήσει να υπάρξει, να μην κοπεί το νερό, η ΔΕΗ, το φυσικό αέριο, και να παγώσει η καταβολή αυτών των δαπανών μέχρι το τέλος της χρονιάς η οποία τρέχει. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι η ώρα για να υπάρξουν πολύ πιο γενναία μέτρα υποστήριξης της κοινωνίας εδώ και τώρα. Κυρία Τζούφη, γιατί θεωρείτε ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμη η κυβέρνηση στην αξιοποίηση αυτού του μαξιλαριού που επικαλείστε συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα? Γιατί από την άλλη, Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται πως ένα μεγάλο ποσό από αυτό το μαξιλάρι είναι δεσμευμένο ουσιαστικά.
Κοιτάξτε, δεν θέλουν να το πούνε. Δεν θέλουν να δεχθούν ότι πράγματι η προηγούμενη κυβέρνηση και κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, όπως έχω πει, με πολύ σημαντικές θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε και αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας για τις δύσκολες ώρες. Προφανώς δεν προβλέπαμε την έλευση του κορονοϊού, που εδώ πρέπει να πούμε ότι η παγκόσμια κοινότητα δεν κατάφερε να προβλέψει αυτή την πολύ μεγάλη καταιγίδα, θα έλεγα και οι παγκόσμιοι οργανισμοί και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ώστε να λάβει πολύ πιο πρόημα τα μέτρα εκείνα που πλήττουν τώρα και την Ευρώπη. Θεωρούσαν ότι θα είναι ένα θέμα που θα αφορούσε μόνο την Κίνα και την κινέζικη οικονομία. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Πράγματι, υπάρχουν εφημερίδες της Νέα που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες λένε ότι ήδη έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ένα μέρος από αυτό το μαξιλάρι. Δεν θέλουν όμως να το πούνε με σαφή τρόπο και εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, όπως είπα πριν, με έναν γενναίο τρόπο, αλλά με προσανατολισμό στην ενίσχυση της κοινωνίας. Διότι να σας θυμίσω, παλιότερα έλεγαν ότι ένα κομμάτι από αυτό θα πάει για την ενίσχυση των τραπεζών. Νομίζω ότι είναι η ώρα που πρέπει να ληφθούν, όπως τα περιέγραψε ή όπως τα έχουμε εισηγηθεί και με τους αρμόδιους τομεάρχες μας, τα μέτρα εκείνα που απαιτούνται για την στήριξη της κοινωνίας. Γιατί αλλιώς θα είναι πάρα πολύ αργά. Διότι ξέρετε ότι η πρόταση από την μεριά της Γερμανίας είναι να ξαναμπούμε στον ESM, δηλαδή σε ένα καινούριο χειρότερο μνημόνιο με βαθιά ύφεση και εκτόξευση της ανεργίας. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια επόμενη μέρα και νομίζουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα όπλα που υπάρχουν και σε αυτά συνέβαλε και η προηγούμενη κυβέρνηση για να μπορέσει να ανακουφιστεί εδώ και τώρα και να υποστηριχθεί η κοινωνία. Μάλιστα. Σήμερα ο και οι θέσεις εργασίας είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ήδη είχαμε χάσει 110.000 θέσεις εργασίας μέσα στο Μάρτιο. Δεν ακούμε τίποτε για την καταστροφή αυτών των θέσεων εργασίας. Ακούμε μόνο για αυτές που υπάρχουν μετά. Όπως επίσης και το πολύ σοβαρό για την περίφημη εκπεριτροπή σε εργασία, που σημαίνει μόνο το 50% του μισθού και για τους ανθρώπους αυτούς που εξακολουθούν να εργάζονται. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αντέξει, όπως καταλαβαίνετε, η κοινωνία, διότι κανείς δεν θα ζητήσει να καταβάλουν με το 50% να καλύψουν τις βασικές ανάγκες από τις οποίες εξαρτάται η επιβίωση και η οικογένειά τους. Κυρία Τζοφή, συνεχίζετε να επιμένετε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά προωθεί τις απολύσεις αλλά και τις μειώσεις μισθών στο 50%. Δεν διασφαλίζεται η μη απόλυση σήμερα των εργαζομένων και η μη μείωση αυτών των μισθών? Από ό,τι φαίνεται, όχι, διότι δεν δεσμεύεται η κυβέρνηση, δεν δεσμεύει δηλαδή τις επιχειρήσεις με ρήτρα κατά των απολύσεων και μάλιστα λέει ότι να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας. Δεν δεσμεύεται πρώτα απ' όλα ότι να κρατήσει τους μισθούς εφόσον βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Η άποψή μας είναι ότι οι μισθοί έπρεπε να καταβάλλονται στο σύνολό τους και όχι στο 50%. Ξέρουμε ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες καταβάλουν τουλάχιστον το 75% των μισθών. Μπορώ να αναφερθώ σε χώρες με παρόμοιες οικονομίες, όπως για παράδειγμα είναι η Πορτογαλία. Και επιπλέον δεν δεσμεύονται ότι θα ξαναπάρουν τους ίδιους εργαζόμενους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτές οι θέσεις εργασίας που θα καταστραφούν προφανώς δίνουν την δυνατότητα στην εργοδοσία να κάνει ελαστικές σχέσεις εργασίας και να μειώσει κάθετα τους μισθούς των εργαζομένων. Μάλιστα. Η επίκληση σήμερα, η έκκληση μάλλον, ή η απεύθυνση αν θέλετε καλύτερα, του Πρωθυπουργού προς τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να δώσουν το 50% του μισθού τους για το ταμείο που έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, έτυχε της άμεσης απάντησης από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τζούφη. Να την πούμε όμως ποια είναι η απάντηση. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι εμείς λέμε, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής καταθέσαμε σχετικό αίτημα να είναι υποχρεωτική η παρακράτηση του 50% του μισθού των βουλευτών, υποχρεωτικά και όχι προαιρετικά, και όλων των παραγόντων της κυβέρνησης και των ευρωβουλευτών και των προϊσταμένων των διαφόρων οργανισμών, διότι να σας πω ότι μέσα σε αυτή την περίοδο διπλασιάστηκαν οι μισθοί των επικεφαλής των ΔΕΚΟ, του ΑΣΥ, της ΤΑΣΥ κτλ. Και από την άλλη μεριά έχουμε κάνει και ερώτηση να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία τι στο καλό κάνει με τα 200-300 εκατομμύρια που χρωστάει στο ελληνικό δημόσιο. Αυτά τα χρωστούμενα που βρίσκονται, και όχι μόνο βέβαια και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, από παλιότερα δάνεια. Γιατί δεν έχουν προχωρήσει, ξέρετε, σε κάποια προσπάθεια να αποπληρώσουν αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία έχει υποστεί ο ελληνικός λαός. Εμείς λοιπόν λέμε ναι, με υποχρεωτική παρακράτηση για 3 μήνες, αλλά αυτό να αφορά και τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και τους γενικούς γραμματείς και τους ειδικούς γραμματείς και τους επικεφαλείς των μεγάλων οργανισμών.
θα μπορούσε να επεκταθεί στο σύνολο των βουλευτών και των ευρωβουλευτών, κυρία Τζούφη. Γιατί δεν θα μπορούσε? Αν είναι υποχρεωτικό, κοιτάξτε, με απόφαση της Βουλής, αυτό μπορεί να γίνει. Φαντάζομαι ότι στην Ευρωβουλή υπάρχουν άλλες προδιαγραφές, αλλά ως ένδειξη συμβολική από τη στιγμή που στους εργαζόμενους κόβεται το 50% του μισθού τους, νομίζω ότι και εκεί θα έπρεπε να γίνει, διότι το θέμα είναι πανευρωπαϊκό. Δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας. Νομίζω είναι μια συμβολική πράξη, την οποία πρέπει να υλοποιήσουμε, αλλά όπως είπα πριν, να επεκταθεί. Αντίθετα, βλέπουμε δείγματα από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας να διπλασιάζει μέσα στην κρίση τους μισθούς των προϊσταμένων των μεγάλων οργανισμών. Κυρία Τζούφη, καθόλου τους εκείνη τοποθέτησε. Επικοινωνία έτσι με τους συναδέρφους σας γιατρούς για την κατάσταση είχατε αυτό το χρονικό διάστημα? Βεβαίως, καθημερινά έχω με τους συναδέλφους γιατρούς. Μάλιστα θα έλεγα ότι σκεφτόμουν και να πάω στο νοσοκομείο, αλλά επειδή υπάρχει όλος αυτός ο περιορισμός κίνησης, ο οποίος εμάς βέβαια δεν μας είμαστε εκτός αυτών των περιορισμών, η καρδιά μου θα ήθελε να είναι εκεί κοντά στους συναδέλφους μου. Συζητούμε πώς και πώς μπορούμε να οργανώσουμε την επόμενη μέρα. Μας έχει δοθεί, θα έλεγα, με την προσπάθεια που έχουν κάνει όλοι οι συνάδελφοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και οι διοικήσεις και όλοι οι εργαζόμενοι. Πρέπει να πούμε ότι στην Ήπειρο φαίνεται η κατάσταση να είναι ελεγχόμενη και νομίζω και η κοινωνία ευρύτερα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενδονοσοκομιακή διασπορά. Αυτό σημαίνει ότι τηρούνται τα μέτρα και λαμβάνονται όλες εκείνες, γίνονται μάλλον όλες εκείνες οι προσπάθειες, παρότι είχαμε σοβαρότατο πρόβλημα στην επάρκεια των υλικών προστασίας. Έχουν γίνει προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση, οι οποίες πρέπει να γίνουν και περισσότερες. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι εγκαταστάθηκε και λειτουργήσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το εργαστήριο που κάνει την ταυτοποίηση του κορονοϊού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα αποτελέσματα βγαίνουν νωρίς και αυτό μας διευκολύνει και για την ιχνηλάτηση και για τα μέτρα προστασίας. Επίσης θέλω να πω ότι το Πανεπιστήμιο, με την τεχνογνωσία και το δυναμικό του, αυτές τις μέρες που είχαμε σοβαρά προβλήματα με το υλικό προστασίας, μπαίνει μπροστά και λέει ότι μπορεί να βοηθήσει και σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τοπικά να μπορούν να παραχθούν υλικά προστασίας, και είμαστε σε μια συζήτηση με το Πανεπιστήμιο πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής ή και ευρύτερα. Επομένως θα έλεγα ότι οφείλουμε ευγνωμοσύνη προς όλους αυτούς, όσες και όσους έχουν κινητοποιηθεί και στην πρώτη γραμμή της μάχης, αλλά και να υποστηρίξουν πρώτα το κομμάτι το υγειονομικό, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε ανάγκη, όπως είπαμε και από τη συζήτηση που κάναμε, και ευρύτερης υποστήριξης της κοινωνίας. Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα και στο γεγονός ότι δεν έχουν έρθει επικουρικοί, έρχονται μόνο, προβλέπεται να έρθουν μόνο επικουρικοί γιατροί, δεν έχουν έρθει ακόμη γιατροί στα νοσοκομεία της περιοχής μας. Έχει αρχίσει να έρχεται ένα νοσηλευτικό προσωπικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουν και οι μόνιμοι διορισμοί, οι οποίοι ήταν ήδη έτοιμοι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα ΤΕΠ. Να σας πω εδώ ότι στην έκτη ΥΠΕ πιέζουμε για να ολοκληρωθούν οι κρίσεις, διότι έχουν έρθει μόνο διευθυντές, αλλά και των επιμελητών και των αναισθησιολόγων, διότι οι ειδικότητες αυτές των γιατρών είναι οι βασικοί μαχητές τους οποίους χρειαζόμαστε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και επιπλέον αυτό στο οποίο εμείς πιέζουμε ως ΣΥΡΙΖΑ, και κεντρικά και τοπικά, είναι ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει σε αυτή την ιστορία να μπει και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Υπάρχει υποδομή στο κέντρο υγείας που έχουμε στα Γιάννενα, δηλαδή στο πρώην ΙΚΑ. Υπάρχουν χώροι, υπάρχει προσωπικό που έχει μπει σε μια διαδικασία εκπαίδευσης. Έχει λυθεί το θέμα της λειτουργίας του ακτινολογικού εργαστηρίου. Επομένως, θεωρούμε ότι πρέπει να οριστεί ως κέντρο αναφοράς για να αντιμετωπίζει τα ήπια περιστατικά που μπορεί να υπάρχουν με διασπορά στην κοινότητα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο, και επίσης σε συνεργασία με τη Στόμη, όπου οι συνάδελφοί μας εκεί εξέδωσαν μια πολύ συγκινητική ανακοίνωση ότι είναι στη διαθεσιμότητα όλου του κόσμου, αλλά και με τους ιδιώτες
γιατρούς για να μπορέσει να γίνεται σωστή αντιμετώπιση των ανθρώπων που πιθανόν θα είναι σε καραντίνα στο σπίτι τους και σε σωστή παρακολούθηση, αλλά για να συνεχίσουν να παρακολουθούν και τα άλλα χρόνια περιστατικά που έχουν ανάγκη παρακολούθησης, και επίσης για τους συναδέλφους μου παιδιά τους να μην σταματήσουν και οι εμβολιασμοί. Έγινε σήμερα μία επίκληση και από τον κύριο Τσιόδρα, την έχει κάνει και η UNICEF, διότι αυτά είναι κρίσιμα θέματα για την ευρύτερη υγεία του πληθυσμού. Επομένως θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσει να υλοποιείται το κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον αστικό ιστό, και επίσης να βοηθηθούν και τα περιφερειακά ιατρία και τα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου. Ξέρω ότι έχει πάει υλικό, αλλά ότι εκεί υπάρχουν πολλά θέματα με τους χώρους υποδοχής, με προβλήματα πώς θα υποδεχθούν τα κρούσματα. Χρειάζονται και αυτοί οι συνάδελφοι υποστήριξη και επιμόρφωση από το προσωπικό της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ και σε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ, για να μπορέσουμε με καλύτερο τρόπο, μια και τώρα έχουμε, μας έχει δοθεί αυτός ο χρόνος, επειδή δεν έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, να προετοιμάσουμε καλύτερα το σύστημα, διότι με βάση αυτά που λένε οι επιδημιολόγοι, περιμένουμε, παρότι μας δίνει την εντύπωση της σταθεροποίησης, ότι μπορεί να υπάρχει έξαρση μεγαλύτερη μέσα στις επόμενες 6 με 8 εβδομάδες στην πατρίδα μας. Επομένως, θεωρούμε ότι σε τοπικό επίπεδο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος και στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο συντονισμό των υπηρεσιών. Και σε αυτή τη φάση μπορεί να υπάρξει συντονισμός και με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου, όπως είναι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, διότι και αυτοί βρίσκονται σε μια διαδικασία παρακολούθησης των μεγάλων, των ευάλωτων ανθρώπων. Και ένα θέμα επίσης που θέλω να δείξω είναι το θέμα τι γίνεται με τους προσφυγικούς πληθυσμούς. Και με αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν στους προσφυγικούς καταβλισμούς, συγκεκριμένα με τον Κατσικά, μίλησα με τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί στο πεδίο από τον ΕΟΔΗ. Έχει διαμορφωθεί και εκεί, περιμένουν να έρθει προσωπικό βοήθειας. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει προσλήψεις κεντρικά στον ΕΟΔΗ. Περιμένουμε να τις δούμε να έρθουν και εδώ. Μιλάμε για 1.100 ανθρώπους στον Κατσικά. Άρα ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι υπάρχει ένα προσωπικό εκεί που μπορεί να αντιμετωπίσει σε πρώτη φάση. Διαμορφώθηκε ένας χώρος για την υποδοχή αρχικού κρούσματος. Εάν όμως υπάρξουν κρούσματα τα οποία θα χρειαστούν να μπουν σε καραντίνα, δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη ο χώρος που αυτό μπορεί να γίνει. Και θεωρούν ότι ο χώρος εκεί του Κατσικά έχει σοβαρά προβλήματα να μπορέσει να αντιμετωπίσει κρούσματα που θα μπουν σε παραμονή και σε καραντίνα, και άρα θέλει μία συνεννόηση και με την ΕΚΤΗ ΥΠΕ και με τις κεντρικές δομές του ΕΟΔΗ και με τον Δήμο να διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι από τώρα σε περίπτωση που θα έχουμε κρούσματα, διότι αλλιώς εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα στη διαχείρισή τους. Κυρία Τζούφη, μιας και μιλήσατε για το θέμα του προσφυγικού, είστε ενήμεροι ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια αναστάτωση, έτσι και λόγω της καταγωγής σας από την περιοχή του Ζαγορίου, μια αναστάτωση σχετικά με την επικείμενη λειτουργία μιας δομής ασυνόδευτων προσφυγόπουλων στην περιοχή της Ζαγορίου. Ήδη υπάρχει και μια αρνητική απόφαση του Δήμου Ζαγορίου, του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγορίου. Πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις αυτές? Κοιτάξτε, για μας είναι μια ακατανόητη απόφαση. Η ενημέρωση που είχα και που γνώριζα και που επίσης την επιβεβαίωσα μετά από επικοινωνία που είχα με την προηγούμενη πρόεδρο του Κέντρου Παιδικής Προστασίας. Όπως ξέρετε, το Υπουργείο Εργασίας ετοίμαζε δομές για ασυνόδευτα στην περιοχή μας. Είχε στο παρελθόν χρησιμοποιήσει αυτές τις δομές, και ακριβώς για να υπάρχει καλύτερο πλαίσιο και στο επίπεδο των δομών, αλλά και στο επίπεδο των εργαζομένων, είχε γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι δομές της Κόνησας και της Πογωνιανής. Και μάλιστα αυτό ήταν με τη σύμφωνη γνώμη και των Δημοτικών Συμβουλίων. Σε αυτή την κατεύθυνση είχε κατατεθεί το Σεπτέμβριο η προγραμματική σύμπραξη με τον ΔΟΜ και με το Υπουργείο Εργασίας για να γίνουν κάποιες τεχνικές εργασίες που αφορούσαν την πυρασφάλεια, αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στην Κόνησα. Και μέχρι τότε υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εργασίας ότι προχωρούμε σε αυτή την κατεύθυνση, και με την βοήθεια βέβαια μη κυβερνητικών οργανώσεων που είχαν μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση αυτών των πολύ ειδικών πληθυσμών, όπως είναι τα ασυνόδευτα ανήλικα. Δεν ξέρω τους λόγους, δεδομένου ότι αυτές θεωρούνται έτοιμες θέσεις που παραδόθηκαν για να φτάσουν σε τελική φάση από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι που δεν προχώρησε η νέα διοίκηση του Κέντρου Παιδικής Προστασίας και του Υπουργείου Εργασίας σε αυτή την προσπάθεια, διότι ξέρω
ξέρω ότι και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας είχε υπάρξει αυτή η προετοιμασία. Δεν γνωρίζω τους λόγους και δεν ξέρω αν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ξενοδοχείο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πληρούνται για να προχωρήσει κανείς σε αυτό το πολύ αυστηρό πλαίσιο που προβλέπεται για την φιλοξενία ασυνόδευτων ενηλίκων. Και όπως καταλαβαίνετε, μάλιστα σε εποχή που έχουμε το θέμα με τον κορονοϊό, τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα. Βεβαίως, αυτό το εγνώριζε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Οι δημοτικοί άρχοντες λένε ότι δεν είχαν ενημερωθεί, όπως και άλλοι τοπικοί άρχοντες. Προφανώς εμείς ως αντιπολίτευση δεν είχαμε ενημερωθεί, διότι όταν είχε έρθει ο κύριος Μηταράκης δεν είχαμε κληθεί καν για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται με το προσφυγικό στην περιοχή. Υπάρχει όμως και είναι υπογεγραμμένο στις 23, δηλαδή ήδη είχε ξεκινήσει η ιστορία με τον κορονοϊό, ήδη υπάρχουν τα πολύ σοβαρά θέματα διαχείρισης του προσφυγικού στα νησιά και ξαφνικά έρχεται αυτή η απόφαση. Νομίζω ότι η πολιτική παράγοντα θα πρέπει να δώσουν σαφείς απαντήσεις για αυτή την επιλογή. Και γιατί απέρριψαν πράγματα τα οποία είχαν προχωρήσει και είχαν δουλευτεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και είχαν καλύτερες προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν για την καλύτερη φιλοξενία αυτών των ασυνόδευτων παιδιών. Μάλιστα. Να κλείσουμε, κυρία Τζούφη, με το εξής. Η Ελλάδα αλλά και η αριστερά αποχαιρετά σήμερα το Μανώλη Γλέζο. Είμαστε όλοι πολύ φτωχοί. Χάνουμε πραγματικά τον άνθρωπο ο οποίος αντιπροσώπευε την ιστορία της ελληνικής αριστεράς. Της αριστεράς που αντιστάθηκε, που έδωσε αγώνες, που έπεσε αλλά ξανασηκώθηκε ορθή. Και αυτός ήταν ο Μανώλης ο Γλέζος. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι και νομίζω ότι το μήνυμα είναι ότι και στις πιο δύσκολες συνθήκες πρέπει να σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά, να ενώνουμε δυνάμεις και να πολεμούμε τον κοινό εχθρό που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι άλλος, παλιότερα ήταν άλλοι, και να παλεύουμε με νύχια και με δόντια, γιατί νομίζω ότι με αλληλεγγύη, με κατανόηση και ενώνοντας δυνάμεις μπορούμε να βγούμε νικητές στις μάχες που είναι μπροστά μας σε κάθε διαφορετική χρονική στιγμή. Καλό ταξίδι, σύντροφε Μανώλη. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Τζούφη. Καλό σας βράδυ. Και εγώ, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τις επιπτώσεις των μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης Άδωνος Γεωργιάδης και Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης προχώρησε στην επέκταση των μέτρων στήριξης της οικονομίας από τις συνέπειες της κρίσης. Συνολικά, με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον μήνα Απρίλιο, καλύπτονται 1,7 εκατομμύρια μισθωτοί, 800.000 επιχειρήσεις και 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. Στην ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τις επιπτώσεις των μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού, προχώρησαν το πρωί Υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης και Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης προχώρησε στην επέκταση των μέτρων στήριξης της οικονομίας από τις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού. Συνολικά, με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον μήνα Απρίλιο, καλύπτονται 1,7 εκατομμύρια μισθωτοί, 800.000 επιχειρήσεις και 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. Όπως τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών, η κυβέρνηση κατανέμει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης το οικονομικό βάρος της οικονομικής κρίσης. Σεβόμαστε τις τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας, όπως υπογράμμισε ο κύριος Σταϊκούρας, συμπληρώνοντας πως το συνολικό πακέτο για την στήριξη της οικονομίας και την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου ανέρχεται στα 6,8 δις ευρώ ή 3,5% του ΑΕΠ. Αυτά τα ποσά δεν περιλαμβάνουν την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πρώτον, επεκτείνεται σε πολύ περισσότερους μισθωτούς η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Συνολικά μπορούν να τη λάβουν 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι που καλύπτουν το 81% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η ενίσχυση αυτή για όσους εργαζόμενους στήθονται σε προσωρινή αναστολή εργασίας είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιστέα. Παράλληλα, καλύπτουμε τις ασφαλιστικές εισφορές τους επί του ονομαστικού τους μισθού για 45 ημέρες. Στους εργαζόμενους αυτούς παρέχεται, μεταξύ άλλων, αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών τους προς την εφορία για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Καλύπτονται όλοι οι μισθωτοί σε σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μερική ή εκπεριτροπής απασχόληση. Δεύτερον, επεκτείνεται
σε πολύ περισσότερες επιχειρήσεις. Η λήψη μέτρων για την προστασία τους και τη διαφύλαξη των θέσεων απασχόλησης. Συνολικά, καλύπτονται μέσα από διαφορετικά σχήματα που θα αναπτύξει ο κ. Σκυλακάκης στη συνέχεια περίπου 800.000 επιχειρήσεις που συνιστούν το 76% του συνόλου των νομικών προσώπων. Οι επιχειρήσεις πλέον που εξαιρούνται είναι ελάχιστες, αφού καλύπτονται από τις ευνοϊκές προβλέψεις πολιτείας το 86% των κωδικών αριθμών δραστηριότητας. Για τις περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή για το 99% αυτών που καλύπτουμε, προβλέπεται μεταξύ άλλων αναστολή καταβολής ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία μηνός Απριλίου παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, εάν οι πληρωτές τον μήνα Απρίλιο υποχρεώσεις ΦΠΑ καταβληθούν εμπρόθεσμα, το 25% του ποσού τους συμψηφίζεται με πάσης φύσεως μελλοντικές φορολογικές οφειλές. Τονίζεται ότι προϋπόθεση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων, σε συνέχεια στενής συνεργασίας με τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών και ανάπτυξης και επενδύσεων, θα διευκολύνουν την αποπληρωμή δόσεων των ενήμερων δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση, όπως αυτές οι κατηγορίες πολιτών παρουσιάζονται στην ολοκληρωμένη μορφή τους σήμερα. 7. Θα διαμορφωθούν μέτρα στήριξης προς κλάδους του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού. Για το σκοπό αυτό διατίθεται άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων αρχικά ποσό ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Επίσης, θα αξιοποιηθούν με την μέγιστη δυνατή ευελιξία κοινοτικοί πόροι που αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω μέτρα στήριξης και να προστεθούν στο αρχικό ποσό επιχορήγησης από το Υπουργείο Οικονομικών. 8. Προβλέπεται συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός με αύξηση των πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό. Οι σχετικές πιστώσεις αυξάνονται, είχαμε πει για 4 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξάνονται τελικά κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό απαιτείται, διότι οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων ξεπερνούν τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αναστολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνονται στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, η συνολική επιβάρυνση αυτών των μέτρων ανέρχεται στα 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Αυτή η επιβάρυνση, μαζί με τις πρόσθετες δαπάνες για την δημόσια υγεία, την επιστρεπτέα προκαταβολή για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση του προϋπολογισμού για το δώρο Πάσχα των εργαζομένων που τίθεται σε προσωρινή αναστολή της εργασιακής σχέσης τους και την έκτακτη ενίσχυση των εργαζομένων στη δημόσια υγεία, ανέρχεται πλέον στα 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ. Ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο 2% του ΑΕΠ. Και αυτά τα ποσά δεν περιλαμβάνουν, το επαναλαμβάνω, δεν περιλαμβάνουν την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών κονδυλίων για τα οποία αναλυτικά έχουν τοποθετηθεί κύριοι Γεωργιάδης
και τσακίδες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι το κράτος αναλαμβάνει την αποπληρωμή για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο των επιτοκίων των ενήμερων δανείων με τη διευκρίνηση ότι το μέτρο μπορεί να επεκταθεί κατά 2 μήνες. Εμείς ως κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λαμβάνουμε πρώτον και μετά τους νέους ΚΑΔ που ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομικών και τους νέους ενταγμένους στα μέτρα στήριξης την αποπληρωμή για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο όλων των επιτοκίων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων έτσι ώστε να αλαφρύνουμε το δικό τους βάρος και να διατηρήσουμε την ευστάθεια όλου του δανειακού συστήματος της χώρας. Το μέτρο αυτό δύναται να επεκταθεί χρονικά για άλλους 2 μήνες εάν και εφόσον καταστεί αναγκαίο σύμφωνα με την εξέλιξη της παρούσης κρίσης. Δεύτερον, όλα τα τραπεζικά ιδρύματα αλλά και οι ενώσεις των διαχειριστών δανείων έχουν δεσμευτεί ότι όσοι βρίσκονται μέσα στην περίμετρο της προστασίας, δηλαδή οι δικαιούχοι των 800 ευρώ, τα νούμερα τα ακούσατε προηγουμένως από τον κύριο Υπουργό των Οικονομικών, αλλά και οι επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται μέσα στις πληττόμενες επιχειρήσεις, περίπου το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, δικαιούνται αυτόματη τρίμηνη αναστολή της πληρωμής των χρεών τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε αυτή την πρωτοφανή κρίση την οποία διανύουμε. Σε μέτρα και ρυθμίσεις που αφορούν τα εργασιακά, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Βρούτση. Η ειδική πλατφόρμα για τους εργοδότες επιχειρήσεων που έκλεισαν με διοικητική εντολή θα είναι ανοιχτή μέχρι 31 Τρίτου. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει αιτήματα 295.246 επιχειρήσεις που αφορούν 410.705 εργαζόμενους. Στην ίδια πλατφόρμα θα συνεχίσουν να υποβάλλουν το ηλεκτρονικό έντυπο και οι εργοδότες επιχειρήσεων που έχουν πληγεί βάση ΚΑΔ και θα ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που οι ΚΑΔ τους ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών. Από εκεί και πέρα, την 1η Απριλίου 2020 θα ανοίξει και η ειδική πλατφόρμα supportemployees.eka.gr για τους εργαζόμενους που θα βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας, ώστε και οι εργαζόμενοι να συμπληρώσουν τα ειδικά ηλεκτρονικά έντυπα τόσο για τη μείωση 40% του μισθώματος της πρώτης κατοικίας τους για εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν από κρατική εντολή, όσο και για να λάβουν την αποζημίωση του ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ. Από σήμερα, 30 Τρίτου 2020, υπάρχει στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη νέα φόρμα υποβολής, η οποία είναι εμπλουτισμένη με τους ΚΑΔ δευτερογενούς δραστηριότητας, που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα καθάριστα έσοδα για το 2018, ώστε και αυτές οι επιχειρήσεις, ανάλογα με το αν ανήκουν στην κατηγορία που έκλεισαν με κρατική εντολή ή ως πληττόμενες, καθώς και οι εργαζόμενοί τους, να απολαύσουν τον αντίστοιχο για κάθε κατηγορία ευεργετημάτων των μέτρων στήριξης. Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα εκδοθεί σήμερα, θα υπάρξει διάταξη που θα παρέχει μείωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, περιόδου απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου, σε όσους από τους παραπάνω θελήσουν να καταβάλουν στην προβλεπόμενη από τον νόμο ημερομηνία τους, έχουν τη δυνατότητα αυτής έκπτωσης. Ιδάλλως, θα μπορούν να τις καταβάλουν κανονικά από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΦΚΑ, με απόφαση που θα λάβει σήμερα, θα μετατοπίζει χρονικά την ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών, απαιτητών μέχρι 31 Τρίτου, στις 10 Απριλίου 2020, και έτσι θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές φορές 10 μέρες μετά. Καταβολή του δώρου Πάσχα προς όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα είναι διασφαλισμένη, όπως έχει ήδη διακηρύξει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη πει, στις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με διοικητική εντολή ή ανήκουν στις πληττόμενες από την κρίση επιχειρήσεις βάσει του ΚΑΔ, θα δοθεί δυνατότητα καταβολής του δώρου του Πάσχα μέχρι το καλοκαίρι. Υπογραμμίζουμε ότι το δώρο Πάσχα που πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30 έκτω από τις επιχειρήσεις
που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με διοικητική εντολή ή ανήκουν στις πληττόμενες βάσεις κάθε επιχειρήσεις, θα είναι μειωμένο κατά το μέρος που αυτό δεν είναι δεδουλευμένο, όπως θα αναφέρεται και στη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ωστόσο, με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, το τμήμα του δώρου του Πάσχα, που δεν θα καταβληθεί στους εργαζόμενους από τους εργοδότες, θα καταβληθεί, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, στο ακέραιο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του ισχύοντος νόμου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τη νέα δέσμη μέτρων, την τέταρτη κατά σειρά που ανακοίνωσαν σήμερα οι τρεις υπουργοί της κυβέρνησης. Λοιπόν, θα πάμε σε μια ακόμη συζήτηση για τον χώρο της υγείας, για το δημόσιο χώρο της υγείας, με την Πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, την κυρία Μαργαρίτα Κιτσανού. Καλησπέρα κυρία Κιτσανού, ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου πάντα να μιλούμε, να ακούν οι πολίτες για το τι συμβαίνει σήμερα. Λοιπόν, τι συμβαίνει τελικά σήμερα στην περιοχή? Η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν φαίνεται να είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση, κύριε Κιτσανού. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, να αποδώσουν τα μέτρα και να φύγουμε νικητές και τότε όσους συνέβαλαν στο να έχουμε μια καλή πορεία σήμερα στην πόλη μας, στο νομό μας γενικότερα, θα είναι πολύ θετικό και τότε θα είμαστε έτοιμοι όσους μας βοήθησαν να τους χειροκροτήσουμε και να τους ευχαριστήσουμε. Όμως η σημερινή μας παρέμβαση, κυρία Σταύρου, έχει σχέση με μία ανακοίνωση που έγινε από τον Πρόεδρο Εργαζομένων, ο οποίος βιάζεται πάρα πολύ, σε ένα κανάλι αθηναϊκό την Κυριακή στον Α, ότι όλα είναι καλά στο νομό μας, στα Γιάννενα, τα κρούσματα είναι πάρα πολύ λίγα, είναι μόνο τρία. Έχουμε το κατάλληλο υλικό και με δική του παρέμβαση έχουν φτάσει στο νοσοκομείο και όσους θέλουν να κάνουν κριτική διαφορετική ότι δεν υπάρχουν υλικά, είναι κακόπιστοι και θέλουν να χρησιμοποιούν αυτό με διάφορες σκέψεις και με διάφορα κριτήρια πολιτικού περιεχομένου αν θέλετε. Όμως αυτή η ανακοίνωση έχει δύο, αν την εξετάσει κανείς, έχει δύο σκοπούς. Mm-hmm. Ο πρώτος μάλλον λόγος έχει να κάνει με το δεν πρέπει να υψηγάζουμε. Ακόμα είμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία και αυτή η ανακοίνωση μπορεί να τη μεταφράζει κάθε ένας κατά το δοκούν. Δηλαδή με πήρε τηλέφωνο πολίτης και μου είπε πάρα πολύ καλά είσαστε στο νοσοκομείο, ωραία είναι, λιγοστά είναι τα κρούσματα, άρα λοιπόν εμείς κάποια στιγμή για λόγους υγείας μπορώ να ερχόμαστε στο τμήμα επειγόντων για να ζητήσουμε βοήθεια. Ο άλλος λόγος είναι ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε πανικό και αυτό τόσο καιρό προσπαθούμε όλοι μας με το καλύτερο τρόπο, με το καλύτερο δυνατό, να μην δημιουργούμε πονικό. Άρα λοιπόν, ούτε ευσυχασμός είναι καλό δεδομένο στη σημερινή συγκύρια, αλλά ούτε, αν θέλετε, και ο πανικός. Άρα λοιπόν, αυτό που βιώνουμε σήμερα, έναν εχθρό που όλοι θέλουμε να το λέμε ότι είναι ένας αόρατος εχθρός, πραγματικά έτσι είναι, mm-hmm. είναι δίπλα μας, στη διπλανή μας πόρτα, είναι στο πόμπολο, είναι στο ασανσέρ, είναι στο συνοδό, αν θέλετε, είναι στο μπάγκο, είναι στο γραφείο μας. Αυτό το πράγμα όμως για να το καταπολεμήσουμε και να είμαστε εμείς έτσι, οι νικητές, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Σήμερα δεν είναι πεδίο αντιπαράθεση πολιτικής ή πανδημία σήμερα. Κανείς σήμερα δεν πρέπει να θέτει τέτοια θέματα. Ιατρικός Σύλλογος και Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, αν θέλετε, πρέπει να είναι ενωμένοι. Ενωμένοι να είναι όλοι οι εργαζόμενοι, να μην υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Όταν υπάρχουν ανάγκες για υλικά, πρέπει να το δεχόμαστε ότι υπάρχουν ανάγκες για υλικά. Ότι δεν πρέπει να είμαστε στον πόλεμο με όπλα χωρίς σφαίρες, γιατί οι σφαίρες θα γυρίσουν σε εμάς. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Άρα λοιπόν κάποιοι δεν πρέπει να ωρεοποιούν αυτή την κατάσταση και δεν πρέπει να φτάνουν στο σημείο σήμερα, ενώ ακόμα έχουμε μπροστά μας, αν θέλετε, ένα ολόκληρο 15ήμερο ή μήνα για να κριθεί η εξέλιξη του ιού, δεν πρέπει να προστρέχουμε να ευχαριστήσουμε κάποιους. Θα τους ευχαριστήσουμε όταν όλα καλά πάνε στα Γιάννενα. Λοιπόν, η Ένωση έβγαλε σήμερα μια ανακοίνωση, η οποία προφανώς να είναι λίγο αιχμηρή για κάποιους. Τρισέλιδη, είναι πλούσια. Ναι, είναι βέβαια και πλούσια, είναι και αιχμηρή για κάποιους, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Είναι κάποιοι οι οποίοι 24 ώρες το 24ωρο πραγματικά είναι στην πρώτη γραμμή.
έρχονται στις 8 το πρωί και φεύγουν στις 10 το βράδυ. Αυτό είναι κατανοητό, το βλέπουμε, το ζούμε κάθε μέρα. Όμως εμείς σαν εργαζόμενοι στο χώρο όλοι, δεν υπάρχει ιατρικό, νοσηλευτικό, τραυματοφορείς και διοικητικό που σήμερα πρέπει να εξαιρείται από αυτήν την εικόνα. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε και το διοικητικό και τον τραυματοφορέα και το νοσηλευτικό προσωπικό. Τι θέλουμε, ξεκάθαρα είπαμε. Να μην κρύβουμε την πραγματικότητα ότι δεν είμαστε τόσο κατάλληλα οπλισμένοι όσο θα θέλαμε. Και αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι μόνο η δικιά μας μια φωνή διαμαρτυρίας. Είναι όλου του υγειονομικού κλάδου της χώρας. Νομίζω εσείς το βιώνετε και το ζείτε καλύτερα. Κάθε ένωση διαμαρτύρεται για το υλικό. Δεν γίνεται όμως να προχωράμε έτσι. Σήμερα μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω σε έναν άρρωστο μια παρέμβαση στο χειρουργείο και ο συνάδελφος μου είπε δεν υπάρχει στολή για να ντυθώ για να κάνω την παρέμβαση. Δεν μπορεί να ξεκινάμε έτσι. Σε κάποιες κλινικές, σε κάποια τμήματα, στα λιμωδών, στο Α, στο Β, στα Τ, πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες στολές ώστε να μπορούμε να έχουμε τις μάσκες, να τις αλλάζουμε, να μην χρησιμοποιούμε μάσκες από το πρωί μέχρι το βράδυ τις ίδιες. Και δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να ακούμε διάφορες απόψεις. Ακούμε τον ΕΟΔΗ να έχει ένα δικό του σχέδιο, βλέπουμε τα έγγραφα στο νοσοκομείο μας και βλέπουμε ένα διαφορετικό σχέδιο. Εμείς αυτή τη στιγμή νιώθουμε ότι είμαστε ανημέρωτοι, ότι δεν γνωρίζουμε την πραγματικότητα, ότι δεν ξέρουμε ποιος το υπογράφει αυτό το σχέδιο. Δεν έχουμε κληθεί ποτέ σαν ένωση για να ενημερωθούμε. Όλα αυτά τα προβλήματα τα καταθέτουμε στο τραπέζι και ζητάμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι πρέπει το υγειονομικό προσωπικό να ελέγχεται. Εγώ δεν είπα ότι το υγειονομικό προσωπικό θα το ελέγχει κάθε δύο και κάθε τρεις μέρες. Αλλά κυρία Σταύρου, δεν μπορεί να μην γίνεται έλεγχος. Έχουμε τραγικά παραδείγματα. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας υπήρχε συνάδελφος, ο οποίος για κάποιο λόγο, όταν γύρισε από το εξωτερικό, περιφέρθηκε στο νοσοκομείο και συγχρόνως μαζί με τη μητέρα του που ήταν άρρωστη. Όλο όμως αυτό το προσωπικό που ήρθε σε επαφή, γιατί έκανε και το ιατρείο του, αυτή είναι μια άλλη ιστορία που θα αντιμετωπιστεί διαφορετικά, όχι από εμάς. Ένα προσωπικό 15-16 ατόμων που ήρθε σε επαφή μαζί τους δεν ελέγχθηκε. Κανένας δεν ελέγχθηκε, παρά μόνο η σύσταση ήταν όταν κάποιος από αυτούς κάνει συμπτώματα. Έχει εμφανίσει κάποια συμπτώματα. Εντάξει, για το καλό, μέχρι σήμερα, ας πούμε, τα παιδιά που επέστρεψαν μετά από 7 μέρες δεν εκδήλωσε κανείς συμπτώματα. Πάμε λοιπόν στο νοσοκομείο Άρτης. Όταν ήρθαν σε επαφή 16 γιατροί, ελέγχθηκαν όλοι. Υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, κυρία Σταύρου. Ελέγχονται όλοι οι υγειονομικοί ή δεν ελέγχονται? Αυτό είναι ένα ερώτημα που μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Βλέπουμε στην Αμερική ότι ελέγχονται κάθε 3 μέρες. Είναι δύσκολο. Είναι πανάκριβα τα τεστ, είναι παράκριβα τα αντιδραστήρια. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά μιλάμε για τους υγειονομικούς. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται πάρα πολύ κοντά με αυτό που λέγεται αόρατο εχθρό. Άρα λοιπόν ζητάμε τα όπλα, ζητάμε την ενημέρωση. Η ενημέρωση να γίνεται από αυτούς που πρέπει. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά ο πρόεδρος των εργαζομένων να βγαίνει και να μιλάει για ιατρικά θέματα, να ανακοινώνει πόσα περιστατικά είναι. Έχουμε διοίκηση, κυρία Σταύρου, σήμερα. Έχουμε Επιτροπή Λοιμόξεων, κυρία Σταύρου, σήμερα. Έχουμε πρόεδρο στην Επιτροπή Λοιμόξεων, κυρία Σταύρου. Θέλουμε τα κατάλληλα πρόσωπα στις κατάλληλες ενέργειες, στις κατάλληλες ανακοινώσεις. Δεν θέλουμε να ζούμε στο σκοτάδι. Είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε μόνο 3 κρούσματα όταν ξαφνικά έχουμε 7 κρούσματα. Γιατί δεν θέλουν οι πολίτες να μάθουν την αλήθεια? Οι πολίτες θα μάθουν την αλήθεια όταν τα πραγματικά γεγονότα και τα πραγματικά κρούσματα τα ανακοινώνουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να τα ανακοινώσουν. Αυτό ζητάμε σαν ένωση και γι' αυτό και η ανακοίνωσή μας είναι αρκετά αιχμηρή. Δεν θέλουμε μισόλογα. Θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιο, ποιος είναι ο λογαριθμός που λέει σήμερα ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ στις 23 ανακοινώνει ότι οι γιατροί δεν θα φοράνε τις στολές, θα φοράνε τις απλές, δεν θα φοράνε τα γάντια, θα πλένουν τα χέρια τους και τη μάσκα θα την αλλάζουν, ξέρω εγώ, στο καταδοκούν μετά από 8 ώρες. Αυτά δεν μπορούν να συμβαίνουν σήμερα. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι ένας αόρατος εχθρός και εμείς νιώθουμε ότι σήμερα είμαστε απροστάτευτοι. Αυτά ζητάμε
ίσως η ανακοίνωσή μας περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Περιλαμβάνει ότι να έχουμε στο νοσοκομείο μας ένα γιατρό εργασίας. Μπορεί να συμβεί κάτι, να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα. Σήμερα το προσωπικό δεν είναι ενταγμένο στα βαρέα και ανθυγιεινά. Είναι κάποια πράγματα που τα ζητάς, που έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί από καιρό και τα ζητάμε τώρα, έστω και τώρα. Πολλές φορές στη χώρα μας ζητάς κάτι όταν το χρειάζεσαι και η πείρα μας το έχει αποδείξει μέχρι σήμερα. Και θέλουμε να ξέρουμε, έχουμε κρεβάτια στη μονάδα εντατική θεραπείας. Έχουμε εξασφαλίσει τις ανάλογες κλίνες. Γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτές οι μέρες μέχρι 10-15 Απριλίου είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είμαστε ευτυχισμένοι γιατί σήμερα οι πολίτες μας πολύ κατάλαβαν και εφαρμόζουν τα μέτρα. Έτσι, περισσότεροι μένουν στο σπίτι και αυτό ζητάμε όλοι. Ο ένας να χειροκροτήσει τον άλλον. Αν όλα πάνε καλά σε ένα μεγάλο διάστημα και μειωθούν τα κρούσματα, θα είμαστε τότε στην ευχάριστη θέση όλοι, κυρία Σταύρου, ο ένας να ευχαριστήσει τον άλλον. Και πάνω απ' όλα να μην θρηνήσουμε ούτε πολίτες μας θύματα, ούτε γιατρούς. Ο στόχος μας είναι αυτό σήμερα και γι' αυτό βγάζουμε τις ανακοινώσεις μας και γι' αυτό σηκώνουμε μια φωνή διαμαρτυρίας να ακούσουν οι αυτοί οι οποίοι έχουν τις πολιτικές και τις κυβερνητικές θέσεις. Κυρία Κιτσανού, ως προς τα όπλα με τα οποία καλείστε να διαχειριστείτε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, σήμερα ανακοινώθηκε ότι έφτασε μια πολύ μεγάλη βοήθεια από την Κίνα σε ό,τι αφορά είδη ατομικής προστασίας, τα οποία φαντάζομαι ότι θα προωθηθούν προς τα νοσοκομεία. Από την άλλη, έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό. Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα με βάση τη διαδικασία των προσλήψεων που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, οι εξαγγελθήσεις με τις προσλήψεις που έγιναν είναι πάρα πολλές, πάρα πολύ ελάχιστες. Εγώ θα μιλήσω για τα δικά μας νοσοκομεία. Δεν ξέρω τι έγινε στην Αθήνα έτσι γενικά. Εμείς εδώ έχουμε αυτό το μήνα πάρει 2 επικουρικούς γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στη μονάδα λοιμωδών. Ήρθαν 7 με 8 νοσηλευτές και από ό,τι γνωρίζω θα είναι γύρω στα 40 άτομα οι προσλήψεις. Ευελπιστώ το νούμερο αυτό να είναι εφικτό και να γίνει άμεσα, γιατί έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Ανάγκη έχουμε και σε ενταντικολόγους να λειτουργήσουν οι μονάδες. Θα έλεγα ότι είναι ελάχιστο ακόμα το ιατρικό προσωπικό και αναμένεται το νοσηλευτικό προσωπικό. 7 άτομα ήδη έχουν έρθει στο νοσοκομείο. Δεν είναι τεράστιο το νούμερο. Έτσι, έχουμε ανάγκη από πάρα πολλά άτομα. Άρα ουσιαστικά είναι απλά μια μικρή ανάσα στο ήδη επιβαρημένο προσωπικό του νοσοκομείου και των νοσοκομείων της περιοχής, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, είναι μια μικρή ανάσα και για τους νοσηλευτές και τους 2 γιατρούς που ήρθαν. Ναι, οι άνθρωποι που πήγαν στη μονάδα λοιμωδών έχουν μεγαλύτερη διάθεση, αντέχουν περισσότερο στο να κάνουν εφημερίες. Mm-hmm. Γιατί όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι γιατροί του ΕΣΥ είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάποιας ηλικίας. Είναι γυρασμένο το προσωπικό γενικώς του ΕΣΥ και χρειάζεται ιδιαίτερη ανανέωση και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ας πούμε, το νέο αίμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο επιθυμητό για όλους μας. Κυρία Κιτσανού, πώς είδατε τα μέτρα της κυβέρνησης ως προς τον κλάδο των υγειονομικών που έρχεται με κάποιο τρόπο να επιβραβεύσει, αν θέλετε, ή μάλλον να δείξει έμπρακτα το ευχαριστώ της προς τους υγειονομικούς που καλούνται να σηκώσουν αυτό το μεγάλο βάρος? Κοιτάξτε, κυρία Σταύρου, αν σας πω τώρα ότι κάποιες μερίδες γιατρών έχουν να πάρουν δεδουλευμένα από τον Νοέμβριο, θα μου πείτε ότι στη δύσκολη συγκυρία ή θα κατηγορηθώ ότι ζητάμε χρήματα. Εμείς θέλουμε τα χρήματα τα δεδουλευμένα μας και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα φιλοδόρημα. Εμείς θέλουμε να πραγματοποιηθούν τα αιτήματά μας, τα όπλα μας και το ανθρώπινο δυναμικό στα νοσοκομεία και όχι τα φιλοδορήματα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ για μία ακόμη φορά καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλο το υγειονομικό προσωπικό. Μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι μένοντας στο σπίτι και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Και αυτό επιδιώκουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε τις τελευταίες μέρες που είναι δύσκολες. Όλοι μαζί ενωμένοι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, οι πάντες, για να αντιμετωπίσουμε, σας είπα και πριν, αόρατος εχθρός, δεν ξέρετε πού βρίσκεται. Έτσι, είναι δίπλα μας. Δεν είναι απέναντι να πάρουμε το όπλο
και να το σκοτώσουμε. Είναι δίπλα μας, πίσω μας, στα χερούλια σας έκανα κάποιος παγκοσμίως. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά και ούτως ή άλλως πάντα ο απολογισμός γίνεται στο τέλος, κυρία Κιτσάνο. Έτσι πιστεύω και εγώ και έτσι πρέπει να γίνει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Διάφορες δικαιολογίες φαίνεται πως αναζητούν πολίτες για να βγουν από το σπίτι λόγω των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας που συμπληρώνουν σήμερα μία εβδομάδα στην μάχη κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Σε αυτό το διάστημα στην Ήπειρο έχουν καταγραφεί 365 παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις και έχουν επιβληθεί εισάριθμα πρόστιμα, ενώ οι έλεγχοι είναι καθημερινοί. Στις 365 ανέρχονται οι παραβιάσεις των όρων μετακίνησης από τους πολίτες της Ηπείρου σε διάστημα μίας εβδομάδας από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου μέχρι σήμερα, ενώ 5 συλλήψεις έχουν γίνει συνολικά για την παραβίαση της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ή εμπορικού ενδιαφέροντος. Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών έχει περιορίσει τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες, ωστόσο δεν πάβουν να υπάρχουν και εξαιρέσεις, και αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι οι δικαιολογίες που εξακολουθούν να αναζητούν πολλοί προκειμένου να βγουν από το σπίτι. Τις δικαιολογίες αυτές επικαλούνται όταν πέφτουν σε έλεγχο της αστυνομίας και εντοπίζονται μακριά από το σημείο που θα έπρεπε να βρίσκονται με βάση τη δική τους δήλωση στη σχετική βεβαίωση κατ' εξαίρεσης μετακίνηση. Περιπτώσεις όπου μέσα σε μία μόνο βεβαίωση ο πολίτης έχει συμπληρώσει όλα τα σημεία ή που έχει δηλώσει ότι βγήκε για σωματική άσκηση αλλά βρέθηκε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, είναι από αυτές που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί, οι οποίοι συνεχίζουν τους ελέγχους εντατικά τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στις εθνικές οδούς. Αν κάποιος θέλει να καταστρατηγήσει τον νόμο, είναι δύσκολο να το ελέγξουμε, γι' αυτό λέμε από την πρώτη στιγμή ότι οι πολίτες έχουν ατομική ευθύνη, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, αστυνόμος Ηλίας Μίτσιος. Υπάρχουν πράγματι περιπτώσεις όπου είδαμε ότι οι πολίτες, ενώ δήλωναν ότι εξέρχονται από το σπίτι τους για μια συγκεκριμένη ενέργεια, για ένα συγκεκριμένο σκοπό, τελικά καταλαμβάνονταν να βρίσκονται σε χώρο άσχετο με αυτό τον οποίο είχαν δηλώσει. Αναζητούν δικαιολογίες, δηλαδή, και εδώ προκειμένου να βγουν από τα σπίτι. Ακριβώς. Θέλουμε να πούμε ότι αν κάποιος πραγματικά θέλει να καταστρατηγήσει τον νόμο, έτσι όπως έχει κατασκευαστεί ο νόμος, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το ελέγξουμε. Γι' αυτό λέμε από την πρώτη στιγμή ότι θα πρέπει και οι πολίτες να αντιληφθούν την ατομική τους ευθύνη. Πρώτα απ' όλα, και στην περίπτωση της σωματικής άσκησης θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα της κοινωνικής απόστασης, να μην συγχρονιζόμαστε με άλλα άτομα και να μην πηγαίνουμε σε μέρη όπου είναι πολύ πιθανό να συγχρονιστούν πολλά άτομα μαζί. Και όπως σωστά είπατε, εξυπακούεται ότι αυτή η άσκηση θα πρέπει να γίνεται σχετικά κοντά στο σπίτι μας. Άνδρες και γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν τους ελέγχους για τις βεβαιώσεις μετακίνησης σε οδηγούς και πεζούς στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Συμπληρώνεται σήμερα μία εβδομάδα από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών. Από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου πραγματοποιήθηκαν αυτό το χρονικό διάστημα συνεχής και συστηματική έλεγχη για την τήρηση του μέτρου. Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ελέγχων μας, διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του στις απολύτως απαραίτητες. Ωστόσο, υπάρχει και μια μειοψηφία πολιτών η οποία δεν συμμορφώθηκε. Αυτό εξάλλου προκύπτει και από τις 365 συνολικά παραβάσεις που βεβαιώσαμε σε όλη την Ήπειρο για άσκοπες μετακινήσεις. Ενώ συνελήφθησαν και 5 άτομα τα οποία λειτουργούσαν επιχειρήσεις παρά τη σχετική απαγόρευση. Από την πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι τα περιοριστικά μέτρα έχουν σκοπό να σταματήσουν τη διάδοση του ιού. Και για να πετύχουν τα μέτρα θα πρέπει όλοι να επιδείξουμε μια υπεύθυνη στάση. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να εξέρχονται από το σπίτι τους μόνο όταν πρόκειται για εργασία ή για άλλη ζωτική σημασίας ανάγκη και να μην κάνουν κατάχρηση των δυνατοτήτων μετακίνησης που τους προσφέρει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, οι έλεγχοι των υπηρεσιών μας θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση. Το αγαθό το οποίο διακυβεύεται είναι τέτοιο, η δημόσια υγεία, που εκπτώσεις στην εφαρμογή του μέτρου και δικαιολογίες για τη μη τήρησή του δεν χωρούν. Οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες για όλους και αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά θα πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων μένοντας σπίτι.
Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και τους ελέγχους που συνεχίζουν να διενεργούνται καθημερινά στην πόλη των Ιωαννίνων, τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και στις εισόδους και εξόδους της πόλης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Λοιπόν, και θα πάμε σε μία ακόμη συζήτηση, την τελευταία για απόψε, επίσης ιατρικού περιεχομένου, πιο ιατρικού όμως αυτή τη φορά, καθώς σίγουρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα μπροστά στον φόβο του άγνωστου, αυτού του άγνωστου νέου ιού, θεωρούμε ότι όλοι είμαστε άρρωστοι. Να δούμε λοιπόν, θα δούμε στην επόμενη συζήτησή μας ποια είναι αυτά τα συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά και θα δούμε το πώς θα πρέπει να προστατευθούν κυρίως οι άνθρωποι που έχουν χρόνια πνευμονολογικά νοσήματα. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιαννίνων, τον κύριο Κωνσταντίνο Κωστίκα. Καλησπέρα, κύριε Κωστίκα. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μετά από αρκετό καιρό, θα έλεγα, αλλά νομίζω ότι είναι πιο κατάλληλη πλέον περίοδος να συζητήσουμε μαζί. Καλησπέρα, κυρία Σταύρου. Θα είναι μια περίοδος στην οποία αναγκαστικά θα μιλάμε πολύ για τον περίφημο κορονοϊό, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ενημερωμένοι σωστά μεταξύ μας. Σίγουρα. Να πούμε ότι είστε και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Λοιμόξεων Υψηλής Μεταδοτικότητας και Νοσηρότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Είσαστε ο ένας εκ των δύο μαζί με τον κύριο Μιλιώνη, τον καθηγητή παθολογίας, που καθημερινά σχεδόν πλέον εκδίδεται ανακοινώσεις απαντώντας ουσιαστικά στους πολίτες για διάφορα ερωτήματα τα οποία μπορούν να έχουν και χρήζουν απαντήσεων για το πώς καλούμαστε να αναγνωρίσουμε, αν θέλετε, αλλά και το πώς μπορούμε να προστατευθούμε από τον κορονοϊό. Και θέλω ακριβώς να ξεκινήσουμε από το εξής. Επειδή όλοι μπορεί να βήξουμε, όλοι μπορεί να φταρνιστούμε, όλοι μπορεί να έχουμε κάποιον πυρετό, έχουμε όλοι κορονοϊό, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, κύριε Κωστίκα? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, μακάρι να ήταν τόσο εύκολο, δεν θα χρειαζόμασταν ούτε τα περίφημα τεστ που κάνουμε όλον αυτό τον καιρό, τα οποία μας λείπουν και λίγο στην Ελλάδα. Ψάχνουμε να βρούμε ακόμα περισσότερα για να κάνουμε περισσότερους ελέγχους. Κοιτάξτε, το κορονοϊός κάνει κατά κανόνα στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών βήχα, ξηρό βήχα, όχι παραγωγικό, δεν έχουμε πτύελα, κάνει πυρετό στους περισσότερους ασθενείς, κάνει και πονόλαιμο σε πάρα πολλούς ασθενείς. Από εκεί και μετά έχει πολύ σπανιότερα συμπτώματα, όπως για παράδειγμα τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος, δηλαδή το φτάρνισμα, η ειρηνική συμφόρηση, δεν είναι τόσο συχνά συμπτώματα. Δεν λέω ότι δεν συνοδεύουν κάποιους ασθενείς με κορονοϊό, αλλά δεν είναι τόσο συχνά συμπτώματα. Πολύ λίγοι ασθενείς, κάτω από 5% θα έχουν συμπτώματα από το γαστρεντερικό, διάρειες, ναυτία, τάση για αίματο ή και εμέτους. Και τώρα τελευταία μιλάμε και για δύο συμπτώματα τα οποία συνοδεύουν, για να είμαστε τίμοι, τις περισσότερες ιογενείς λοιμώξεις, δηλαδή ανοσμία και διαταραχές της γεύσης. Αυτά όμως δεν είναι τα τυπικά συμπτώματα. Θα θυμόμαστε ότι πρέπει να έχουμε ξηρό βήχα, πυρετό και πολλές φορές και τον πόνο στο λαιμό. Αυτά είναι τα πιο συχνά συμπτώματα του κορονοϊού σε συνδυασμό σε πάρα πολλούς ασθενείς επίσης, πάνω από τους μισούς, με καταβολή και μυαλγίες. Μάλιστα. Συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να επιμένουν για πόσο χρονικό διάστημα, κύριε Κωστίκα, ώστε να είμαστε υποψιασμένοι ή στην πρώτη εκδήλωση αυτών των συμπτωμάτων θα πρέπει να απευθυνθούμε στον γιατρό μας για να ζητήσουμε τη συμβουλή του? Κοιτάξτε, ήπια συμπτώματα λοιμόξεως του αναπνευστικού αυτή τη στιγμή σε νέους ανθρώπους είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να μας θορυβεί, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι συχνό. Ακόμα είμαστε στο Μάρτιο, υπάρχουν ένα σωρό ιογενείς λοιμόξεις, δεν είναι όλα κορονοϊός, οπότε θα πρέπει αυτή την περίοδο να μην ανησυχήσουμε αν δεν περάσουν μερικές μέρες, ειδικά σε νέους υγιείς ανθρώπους. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 65 και πολύ περισσότερο άνω των 70-75 ετών, και ειδικά εκείνοι οι οποίοι έχουν και χρόνια νοσήματα, θα πρέπει να θορυβηθούν νωρίτερα. Άρα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, γιατί πολλές φορές ασθενείς με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, ασθενείς με κάποια νοσοκαταστολή επειδή παίρνουν φάρμακο, ογκολογικοί ασθενείς για παράδειγμα, ή ασθενείς που παίρνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, παίρνουν χρόνια ψηλές δόσεις κορτιζόνης ή άλλα τέτοια φάρμακα, ή ακόμα και διαβητικοί ασθενείς ή και καρδιολογικοί ασθενείς, θα πρέπει να θορυβηθούν λίγο νωρίτερα. Διαφορετικά, για λίγες μέρες, λίγα συμπτώματα, σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνουμε κατά κανόνα στο σπίτι μας. Αν όμως
εμφανίσουμε πιο έντονα συμπτώματα, κάνουμε ψηλό πυρετό και πολύ περισσότερο αν εμφανίσουμε συμπτώματα μιας δυσκολίας στην αναπνοή, θα πρέπει να απευθυνθούμε στο γιατρό μας πάρα πολύ γρήγορα, ανεξαρτήτως χρονίων νοσημάτων αυτό. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο στάδιο του ιού. Είπαμε τα βασικά συμπτώματα, λέει, ασθενείς οι οποίοι θα επιδεινωθούν και θα χρειαστούν νοσηλεία. Και αυτό είναι λίγο λιγότερο από 20% των ασθενών, άρα 1 στους 5. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να κάνουν δύσπνοια και να κάνουν πιο έντονα συμπτώματα από το αναπνευστικό. Αυτό είναι το σημείο που μας θορυβεί και με το οποίο θα πρέπει να μιλήσουμε με τον γιατρό μας πάρα πολύ σύντομα. Και να δοθούν βέβαια οι κατάλληλες οδηγίες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις που μπορεί να χρήζει νοσηλεία στις ειδικές μονάδες λοιμωδών, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, κύριε Κωστίκα, θα πρέπει να ακολουθηθεί και μια συγκεκριμένη διαδικασία ως προς την μεταφορά τους προς το νοσοκομείο, έτσι δεν είναι, ακριβώς για να περιορίσουμε τον όποιο κίνδυνο εξάπλωσης και μετάδοσης ουσιαστικά του ιού. Ακριβώς, θα πρέπει, αν υπάρξει υποψία κορονοϊού από τον ασθενή ή και από το γιατρό του, θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη επικοινωνία. Κατά κανόνα λέμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με τον νεοδή για να διασφαλιστεί ο σωστότερος τρόπος μεταφοράς στο νοσοκομείο. Παρά τα αυτά, το ξαναλέω, δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο επειδή έχουμε ήπια συμπτώματα, γιατί αυτό μας αυξάνει δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι φορτίζουμε το σύστημα υγείας, επειδή ανησύχησα, βρε αδερφέ, να πάω στο νοσοκομείο. Επιφορτίζουμε το σύστημα υγείας με ένα βάρος το οποίο μάλλον δεν το αντέχει αυτή τη στιγμή και έχουμε και έντονο κίνδυνο διασποράς της νόσου. Άρα αυτό θα πρέπει να το ζυγίσουμε και ξέρετε, δεν είναι πάντοτε η απόφαση του ασθενούς. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι μας ή δυνατόν να έχουμε και τον οικογενειακό μας γιατρό ή τον γιατρό που μας παρακολουθεί για το χρόνιο νόσημα, ο οποίος να μας δώσει και μία πληροφορία παραπάνω. Ο γιατρός που μας ξέρει, γιατί ξέρετε, δεν είναι και πάντοτε εύκολο το να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει τον νεοδί και να έχει μια πληροφορία. Δεν σε ξέρει ο επαγγελματίας υγείας που είναι εκεί απέναντι. Εμείς στο νοσοκομείο ενδεχομένως δεν τον ξέρουμε τον ασθενή, άρα ο καθένας θα πρέπει σε αυτή την περίοδο να είναι και σε επαφή με τον γιατρό του, με τον πνευμονολόγο του, με τον παθολόγο του, ανάλογα με το χρόνιο νόσημα που έχει. Γάντια μάσκες πρέπει να τα χρησιμοποιούμε κατά κόρον, κύριε Κωστίκα? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, υπάρχει βασική αρχή που λέει αφήστε και καμία μάσκα για τους επαγγελματίες υγείας που θα νοσηλεύσουμε ή νοσηλεύουμε, ήδη το ξέρετε, τα περιστατικά αυτά. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος. Να πούμε τι μας προστατεύει. Η μάσκα, η απλή, η χειρουργική, δεν έχει κανένα, η παθολογική, τις λέμε medical surgical, εν πάση περιπτώσει. Η απλή χειρουργική μάσκα μας προστατεύει για τις συνήθεις επαφές. Ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο εμείς δεν φοράμε τις ειδικές μάσκες με φίλτρο, όχι επειδή δεν θα θέλαμε να τις φοράμε όλη την ώρα, αλλά επειδή δεν προστατεύουν παραπάνω από τις απλές χειρουργικές μάσκες αν δεν κάνεις σύνθετες ιατρικές πράξεις. Εάν πρέπει να κάνεις κάποιες σύνθετες ιατρικές πράξεις, για αυτούς τους επαγγελματίες υγείας πρέπει να κρατήσουμε εκείνες τις μάσκες τις ειδικές με το φίλτρο. Η μάσκα λοιπόν έξω, για να πάμε να κάνουμε τις καθημερινές μας δουλειές, μας προφυλάσσει από το διπλανό μας, ο οποίος ενδεχομένως μπορεί να βήξει, να φταρνιστεί, αν τύχει, προσέξτε, το λέω και πάλι, να πάμε για δουλειά. Να πάμε για συγκεκριμένο λόγο, θα το πούμε σε λίγο αυτό, τι κάνουμε αυτόν τον καιρό. Άρα οι μάσκες μας προστατεύουν, αλλά δεν είναι για να τις φοράμε στο δρόμο όταν περπατάμε μόνοι μας. Οι μάσκες αφορούν μέρη στα οποία από ανάγκη θα πάμε σε ένα μικρό χώρο, δηλαδή θα πάω να ψωνίσω κάτι και έχω την εντύπωση ότι έχω και λίγα συμπτώματα, και προσέξτε, προστατεύουν κυρίως από τους άλλους, τους άλλους από αυτόν που έχει συμπτώματα. Άρα το να φοράμε και όλοι μάσκες μπορεί και να μην έχει απόλυτα νόημα. Αυτό που δεν προστατεύει σίγουρα είναι τα γάντια. Και θα σας πω και γιατί. Διότι τα γάντια μας δίνουν την ψευδέστηση ότι είμαστε προφυλαγμένοι. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε. Κρατάμε τα γάντια, τα χρησιμοποιούμε και από εκεί και μετά ακουμπάμε τα ρούχα μας, ακουμπάμε το πρόσωπό μας κατά λάθος, γιατί αυτή είναι η συνήθεια την οποία πρέπει να κόψουμε. Και ό,τι έχουμε ακουμπήσει, εάν αυτό είναι κορονοϊός, τότε το έχουμε μεταδώσει πάνω μας. Άρα πρέπει να μην φοράμε γάντια για έναν επιπλέον λόγο, για να έχουμε τακτική υγιεινή των χεριών μας. Έξω από το σπίτι ένα αντισηπτικό, μέσα στο σπίτι μη χαλάτε τα αντισηπτικά, νερό και σαπούνι. Μάλιστα. Και τηρώντας βέβαια και σε ό,τι αφορά το σπίτι μέσα, τους κανόνες υγιεινής και τις συνθήκες, δηλαδή απολυμάνσεις των πάγκων και όπου μπορούμε να κάνουμε χρήση τροφίμων και οτιδήποτε. Έτσι.
Τα τρόφιμα τα οποία φέρνουμε από το σπίτι, τις συσκευασίες, θα μπορούσαμε να προσπαθούμε να τις διατηρούμε καθαρές στο βαθμό που μπορούμε. Χωρίς να κάνουμε ακραία πράγματα, κυρία Σταύρου. Δεν είναι, εντάξει, έχετε διαβάσει όλοι ότι ο κορονοϊός σε κάποιες συγκεκριμένες επιφάνειες μπορεί να επιβιώσει 3-24 ώρα, 1-24 ώρα στο χαρτόνι, μέχρι 3-24 ώρα σε πλαστικό ή σε μέταλλο. Αυτά όλα είναι πειραματικά δεδομένα. Άρα, να μην αρχίσουμε να γινόμαστε περισσότερο σχολαστικοί από ό,τι θα έπρεπε να είμαστε. Θα κάνουμε καλό καθαρισμό των τροφίμων, θα προσέχουμε τις συσκευασίες να τις αφήνουμε στην άκρη του σπιτιού και από εκεί και μετά να κρατάμε καθαρό το σπίτι μας όσο μπορούμε. Κύριε Κωστίκα, πάμε να έρθουμε στις ειδικές ομάδες ασθενών, αυτών που είναι χρόνιοι πάσχοντες, κυρίως με νοσήματα που αφορούν το αναπνευστικό του σύστημα. Τι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είναι και στις κατηγορίες των ασθενών οι οποίοι μπορούν πολύ πιο εύκολα να πληγούν και κυρίως να έχουν και μια πολύ άσχημη επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους. Κοιτάξτε, οι αναπνευστικοί ασθενείς, ειδικά οι ασθενείς με χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια ή άλλα χρόνια νοσήματα, τα οποία δημιουργούν ουσιαστικά και αναπνευστική αναπηρία, για παράδειγμα κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι χρησιμοποιούν οξυγόνο στο σπίτι, αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να παίρνουν τα φάρμακά τους σωστά, να ρυθμίζουν το νόσημά τους όσο καλύτερα μπορούν και να έχουν και τακτική παρακολούθηση από τον γιατρό τους, από τον πνευμονολόγο ή από τον γιατρό τον οικογενειακό. Αυτό θα πρέπει να το φροντίζουμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Αυτό όμως το είχαμε πει από πριν, δεν είναι για τώρα, γιατί τα εμβόλια τα υπόλοιπα δεν μας προφυλάσσουν απέναντι σε αυτόν εδώ τον ιό. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι λίγη γρήπη υπάρχει ακόμα και επίσης υπάρχουν και τα συνήθη παθογόνα του αναπνευστικού. Άρα πρέπει να είμαστε εμβολιασμένοι για να παίρνουν τα φάρμακά μας. Μία μικρή επισήμανση, γιατί υπάρχουν και κάποιοι νέοι ασθενείς οι οποίοι δεν φοβούνται πάρα πολύ. Είναι ασθενείς με άσθημα. Γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά υπάρχουν και νέοι. Το άσθημα σε αυτή την περίοδο θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο. Θα πρέπει να παίρνουμε την τακτική μας αγωγή, εισπνεώμενα φάρμακα, ενδεχομένως την εισπνεώμενη κορτιζόνη, τα εισπνεώμενα βραχοδιασταλτικά, ό,τι μας έχει γράψει ο πνευμονολόγος μας, και να κρατάμε το άσθημα μας σε καλή κατάσταση, γιατί ακόμα και αυτό, αν ξεφύγει από τον έλεγχο, γινόμαστε περισσότερο ευάλωτοι. Από εκεί και μετά, για όλους αυτούς τους ασθενείς ισχύουν όλοι οι κανόνες που είπαμε και που έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ο πιο σημαντικός κανόνας αυτή την εποχή, δεν κάνουμε babysitting στα εγγόνια. Λυπάμαι που το λέω αυτό, γιατί η ελληνική οικογένεια είναι ένας θεσμός ο οποίος, ξέρετε, μας έχει κάνει τη ζωή μας καλύτερη σε αυτή τη χώρα. Βέβαια. Αλλά δεν κάνουμε babysitting στα εγγόνια, δεν επισκέπτονται το παππού τα μικρά παιδιά, ακόμα και αν τα μικρά παιδιά είναι υγιή σε αυτή την περίοδο. Γιατί τα παιδιά, και όπως το έχετε δει πάρα πολλές φορές, τα παιδιά περνάνε αυτή την ίωση, την περνάνε πάρα πολύ ήπια. Οπότε μπορεί να έχουμε παιδιά τα οποία έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό να κάνουν ελάχιστα συμπτώματα, αλλά την ίδια ώρα να τη μεταδώσουν σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κύριε Κωστίκα, έχει καταλήξει, γιατί σίγουρα η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί σίγουρα με αγωνία όλη αυτή την εξάπλωση, την γρήγορη εξάπλωση του κορονοϊού σε ολόκληρο τον κόσμο. Την ίδια ώρα όμως διεξάγει και την έρευνα προκειμένου να γνωρίσει αυτό το νέο ιό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε κιόλας κάποια στιγμή. Έχουμε καταλήξει στο γιατί, για παράδειγμα, μπορεί εγώ να νοσήσω πιο βαριά σε σχέση με εσάς, αν κολλήσουμε και οι δύο? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, απλά θα σας πω το εξής. Αυτός ο ιός, όπως όλοι οι ιοί, ο ιός είναι ένας μικρός οργανισμός, ο οποίος για να λειτουργήσει χρειάζεται και έναν άλλον οργανισμό. Μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι, οπότε έρχεται στα δικά μας κύτταρα του αναπνευστικού, συνδέεται με αυτά και προκαλεί σε κάποιους από εμάς σοβαρότερη νόσο. Εάν υπάρχει βλάβη του αναπνευστικού, εάν υπάρχει χρόνια νοσοκαταστολή, ή επίσης, και προσέξτε αυτό, η επιστήμη το ξέρει πολύ καλά πολλά χρόνια, στη μεγάλη ηλικία υπάρχει και μια μικρή έκπτωση του ανοσιακού συστήματος. Επομένως, εάν υπάρχει, αν συντρέχει κάποια από αυτές τις παραμέτρους ή αν βρει κάποιον νεότερο σε πιο ευάλωτη κατάσταση, πάρα πολύ κουρασμένο ή μετά από πάρα πολύ μεγάλη καταπώνηση, ενδέχεται κάποιος να νοσήσει περισσότερο. Γιατί οι μηχανισμοί άμυνάς του δεν είναι τόσο επαρκείς. Και αυτός ο ιός δουλεύει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Είναι αυτό που έγραψε ο κ. Μιλιώνης, έτσι που το είδα και εγώ λίγο στη σημερινή δημοσίευση, ότι ο ιός αυτός κάνει βλάβες στους ασθενείς που πάσχουν περισσότερο, που κάνουν πιο σοβαρή νόσο, με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι κάνει βαριά πνευμονία, προσβάλλει και τους δύο πνεύμονες, και
αμέσως μετά σε πολλούς από αυτούς τους ασθενείς ξεκινάει μια καταιγίδα, εμείς τη λέμε καταιγίδα κυταροκοινών. Είναι μια πολύ μεγάλη ανοσολογική απάντηση του οργανισμού, ο οποίος προσπαθεί να εξουδετερώσει τον ιό, αλλά στην πραγματικότητα προκαλεί τεράστια μια έκρηξη φλεγμονής. Και γι' αυτό το λόγο θα έχετε ακούσει ενδεχομένως ότι σε κάποιους ασθενείς δοκιμάζονται και κάποια νοσοκατασταλτικά φάρμακα που μπλοκάρουν αυτή την καταιγίδα φλεγμονής. Φαίνεται να δουλεύουν κάποια τέτοια φάρμακα σε συγκεκριμένους ασθενείς, αλλά προσέξτε, είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε, να σας πω και κάτι, θα έχετε ακούσει για πάρα πολλά φάρμακα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε καμία σοβαρή επιστημονική ένδειξη ότι κάποιο από αυτά τα φάρμακα είναι πολύ αποτελεσματικό σε αυτό τον ιό. Έχουμε κάποιες ενδείξεις και με βάση αυτές θεραπεύουμε τους πιο βαριά πάσχοντες, αλλά δεν έχουμε κάποιο φάρμακο το οποίο να λέμε έχω ήπια συμπτώματα, θα πάω να πάρω αυτό ή εκείνο. Έχετε ακούσει τα διάφορα που έχουν και έλλειψη τα φαρμακεία τώρα τελευταία, η υδροξυχλωροκίνη, η χλωροκίνη κλπ. Δεν έχει νόημα να τα δώσουμε νωρίς αυτή τη στιγμή ή τουλάχιστον δεν έχουμε την επιστημονική απόδειξη για να τα δώσουμε νωρίς. Και γι' αυτό και δεν τα δίνουμε στους ασθενείς που έχουν ήπια συμπτώματα. Τα κρατάμε, όχι δεν τα κρατάμε, να το πω σωστά. Τα δοκιμάζουμε κι εμείς μαζί με την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα και θα συμμετάσχουμε, φαντάζομαι, κι εμείς πολύ άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε κλινικές μελέτες για να είμαστε σίγουροι ποιο φάρμακο δουλεύει και ποιο φάρμακο δεν δουλεύει. Αυτό δεν το ξέρουμε πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά εν αναμονή των όποιων ερευνητικών αποτελεσμάτων για να μπορούμε μελλοντικά τουλάχιστον κύριε Κωστίκα να λέμε ότι τον αντιμετωπίσαμε ή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό χωρίς να ξέρουμε σε αυτή τη φάση, τη δεδομένη χρονική στιγμή και το πόσο γρήγορες μπορεί να είναι οι μεταλλάξεις του αν θέλετε όπως συμβαίνει με τη γρήπη, έτσι δεν είναι? Σωστό. Κοιτάξτε, για μεταλλάξεις να μην μιλήσουμε ακόμα, γιατί μάλλον προς το παρόν ανιχνεύουμε τον ίδιο ιό ανά τον πλανήτη. Δεν φαίνεται να έχουμε κάτι άλλο, αλλά δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί, γιατί όλη αυτή η ιή είναι η εξέλιξη του ενός μετά τον άλλον. Τώρα να σας πω το εξής. Αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε αποδείξεις για κάποια φάρμακα που μπορεί να δουλεύουν και κάποια αντιγυϊκά φάρμακα. Να περιμένουμε ενδεχομένως ένα εμβόλιο, αλλά δεν είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή θα μας πάρει αρκετούς μήνες, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά αν δούμε οτιδήποτε κοντά σε εμβόλιο μέσα στο 2020 θα πρέπει να πανηγυρίσει η επιστημονική κοινότητα. Και από εκεί και μετά αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι αυτό το οποίο φαίνεται να κάνουμε σχετικά καλά στην Ελλάδα. Δηλαδή θα πρέπει να περιορίσουμε τη μεγάλη εξάπλωση του ιού, γιατί κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο ιός θα προσβάλλει πολλούς ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή κοίταζα πριν τα δεδομένα από ένα chart του Johns Hopkins, το οποίο έχει σε πραγματικό χρόνο τα κρούσματα. Έχουμε πάνω από 750.000 κρούσματα στον πλανήτη. Και έχουμε και πάνω από 36.000 θανάτους. Κανένας όμως βέβαια δεν λέει το καλό, ότι έχουμε πάνω από σχεδόν 160.000 ασθενείς οι οποίοι ανέρωσαν πλέον. Οπότε ξεχνάμε και το ότι κάποιοι πάνε καλά. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αν έρθουν πάρα πολλά κρούσματα, κανένα σύστημα υγείας, όχι το δικό μας, το οποίο ξέρετε κάποιοι το κατηγορούν, δεν είναι πολύ κακό. Είναι υποστελεχωμένο, δεν έχει όλο τον εξοπλισμό του πλανήτη, δεν έχουμε τόσους γιατρούς που θέλουμε, δεν έχουμε τόσους νοσηλευτές. Αυτά ισχύουν. Και πρέπει να μας βοηθήσει και λίγο η πολιτεία σε αυτό. Αλλά κανένα σύστημα υγείας δεν είναι έτοιμο να υποδεχθεί εκατοντάδες ασθενών ξαφνικά μέσα σε 2 και 3, 24 ώρα σε ένα νοσοκομείο. Ούτε εμείς είμαστε έτοιμοι. Οπότε πρέπει όλοι να συνεχίσουμε με σοβαρότητα. Αυτό το μένουμε σπίτι, ξέρετε, δεν είναι σύνθημα, δεν είναι τσιτάτο, είναι ουσιαστικό. Και θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, γιατί το διάβαζα πολύ ωραία χτες στο Reuters. Στην Νότια Κορέα έχουν πάρα πολύ καλή καταγραφή όλων των περιστατικών. Και μάλιστα επειδή ο κάθε ασθενής είναι ταυτοποιημένος, μάλλον ο κάθε πολίτης της χώρας είναι ταυτοποιημένος, αυτό που λέγαμε κάποτε, ξέρετε, να έχουμε ηλεκτρονική κάρτα ασθενούς και τέτοια πράγματα, δεν κάνανε. Οι Κορεάτες θα κάνουν καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Πολύ ωραία. Κατάφεραν να κάνουν το εξής. Στην αρχή είχαν πάρα πολύ λίγα κρούσματα. Μέχρι που ήρθε η ασθενής νούμερο 31. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Μέχρι το 30 καλά πηγαίνανε. Και αυτοί είχαν καμιά τριανταριά. Αυτοί κολούσαν από 5-6 ο καθένας. Δεν βαριέσαι. Η ασθενής νούμερο 31 δεν διαγνώστηκε εγκαίρως. Της πρότειναν να κάνει τεστ. Δεν το έκανε. Πήγε σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Σε ένα ξενοδοχείο, πήγε στην εκκλησία. Πήγε ό,τι μπορούσε να κάνει. Και μετά από αυτό είχαμε 1.600 κρούσματα συνδεδεμένα με αυτή την ασθενή. Και από εκεί που η Κορέα είχε 300 κρούσματα έφτασε 10.000. Μέσα σε λίγα 24 ώρα. Επομένως καταλαβαίνετε πόσο λεπτή είναι αυτή η ισορροπία, την οποία αν διαταράξουμε εμείς χωρίς να είμαστε σοβαροί,
μπορούμε σε οποιοδήποτε χώρο. Ξέρετε, και στα Γιάννενα έχουμε λέει 6 κρούσματα, ξέρω τα περισσότερα δεν είναι από εδώ. Ήρθε και κάτι από την Κέρκυρα, κάτι από πέ. Δεν είναι και το. Με πολύ λίγα κρούσματα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μολυσμένοι ασθενείς στην κοινότητα στατιστικά. Γιατί ταξίδεψαν από το εξωτερικό, είναι σε καραντίνα. Όλα αυτά τα πράγματα, εάν δεν τα τηρήσουμε, κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση του να λέμε δεν έχω κρεβάτια, δεν έχω αναπνευστήρες, δεν μπορώ να αντιμετωπίσω όλους τους ασθενείς. Άρα είναι η ώρα της ευθύνης της προσωπικής του καθενός και της σοβαρότητας όλων μας. Εάν είμαστε σοβαροί, η Ελλάδα δεν πάει καθόλου άσχημα αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σοβαροί. Και ξέρετε, όλοι έχουμε τα παραδείγματα του ότι είδαμε παρέες ανθρώπων να κάνουν πλάκα αυτή την εποχή. Ας την κάνουμε λίγο διαδικτυακά. Πριν μας άρεσε να στέλνουμε μηνύματα, ας τα στείλουμε και λίγο τώρα. Αυτή είναι η ώρα. Κύριε Κωστικά, επειδή αναφερθήκατε έτσι και στο παράδειγμα της Κορέας, αλλά πολλή κουβέντα γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και στην χώρα μας, γιατί αν τελικά θα έπρεπε να πάμε σε περισσότερους ελέγχους. Χρειάζονται αυτοί οι περισσότεροι έλεγχοι. Αυτή η δειγματοληψία, ο μεγαλύτερος αριθμός λήψης δειγμάτων από την κοινότητα και άρα να ξέρουμε ενδεχομένως να είμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα και όχι να υποθέτουμε περίπου τον πραγματικό αριθμό κρουσμάτων, έστω και με ήπια συμπτωματολογία, ή δεν θα άλλαζε κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα υπάρχει, πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Θα πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει τη δουλειά που ξέρει να κάνει καλύτερα. Εγώ είμαι γιατρός, κλινικός και μπορώ να βλέπω ασθενείς και να φανταστώ πώς θα πάει ένας ασθενής με πνευμονία και να τον διαχειριστούμε καλύτερα στην κλινική μας με τους γιατρούς μας. Δεν θα κάνω τον επιδημιολόγο και δεν θα σας απαντήσω ευθέως για το αν πρέπει να ελέγξουμε όλο τον πληθυσμό με τεστ. Να σας πω ένα πρακτικό θέμα. Κάποια στιγμή είχαμε διαδικαστικά θέματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τα οποία μας καθυστερούσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, έπρεπε να πάρουμε από εδώ τα δείγματα και να τα στείλουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Έτσι. Με μια πολύ καλή πρωτοβουλία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, εδώ με τον διοικητή τον κύριο Τσίκαρη, τον αναπληρωτή τον κύριο Χολέβα, η κυρία Γκαρτζονίκα, η διευθύντρια του Μικροβιολογικού, είχε εγκαταστήσει ένα εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο. Και με τη βοήθεια βεβαίως του Πανεπιστημίου κλπ. Που έδωσε το χώρο. Αυτό το εργαστήριο μας έχει λύσει τα χέρια, αλλά και αυτό έχει κάποιες πεπερασμένες δυνατότητες. Δηλαδή η πρώτη αγωνία της κυρίας Γκαρτζονίκα ήταν δεν ξέρω αν θα έχω αρκετά kit, αν θα έχω αρκετά τεστ. Επομένως φανταστείτε ότι κάποια στιγμή θα θέλαμε όλοι να μάθουμε αν το 37 και 6 που έχω είναι οφείλεται στον κορονοϊό. Μακάρι να το ξέραμε, το ιδανικό θα ήταν αυτό. Αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα πρακτικά να το κάνουμε. Και να σας πω και το εξής. Κάθε φορά, εμείς χτες νοσηλεύαμε κάποια περιστατικά, δεν θέλω να λέω τώρα νούμερα, προσωπικά δεδομένα, καταλαβαίνετε. Κάποια περιστατικά, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ύποπτα. Αλλά μπήκαν στην πνευμονολογική κλινική γιατί για κάποιο λόγο έπρεπε να μπουν σε εμάς. Για λόγους βαρύτητας του περιστατικού, επειδή ήμασταν πιο ειδικοί κλπ. Αυτό από μόνο του καταναλώνει τεράστιο αριθμό μέσων προστασίας, μάσκες, στολές, σκουφιά, γυαλιά, όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχουμε πολλά από αυτά. Και αν καθυστερήσει το δείγμα να έρθει σε εμάς, φανταστείτε ότι και ο ασθενής πιθανώς δεν παίρνει την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Και εμείς χαλάμε υλικό. Και οι γιατροί μας ενδεχομένως μπορεί να εκτίθενται χωρίς να ξέρουμε την οριστική διάγνωση. Άρα η αλήθεια είναι στη μέση. Μακάρι να είχαμε όλα τα τεστ, αλλά αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα πιο ύποπτα περιστατικά για να έχουμε και εμείς στο νοσοκομείο την καλύτερη πληροφορία που χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε για επαγγελματίες υγείας, για να δούμε αν ο άλλος θα έρθει στην δουλειά του. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, είναι τέτοια τα θέματα. Επομένως, μακάρι να είχαμε τα πάντα, ίσως να είχαμε και εμείς λίγο μεγαλύτερα νούμερα, αλλά νομίζω ότι ακόμα και χωρίς όλα τα τεστ, τη δουλειά μας την κάνουμε αρκετά καλά. Αν συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς στους περιορισμούς που έχουμε βάλει στους εαυτούς μας. Έτσι. Και να μην εφησυχάζουμε, δεδομένου ότι είναι αρκετά χαμηλά ουσιαστικά τα κρούσματα, αν θέλετε, καθόλου, και των θανάτων σε όλη την χώρα, αλλά και σε τοπικό επίπεδο μικρός ο αριθμός των θετικών περιστατικών. Δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε, χρειάζεται επαγρύπνηση, χρειάζεται εγρήγορση και να μένουμε στο σπίτι, όπως είπατε κι εσείς. Και όπως επιτάσσουν οι μέρες ουσιαστικά. Κοιτάξτε, καθόλου. Η απάντηση είναι καθόλου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή να χαλαρώσουμε. Διότι όλες οι μεσογειακές χώρες, προσέξτε, ο μεσογειακός τρόπος ζωής και ο συγχρονισμός της Νέας Υόρκης είναι τα σημεία στα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε τη μεγαλύτερη έξαρση της νόσου. Εάν αυτή τη στιγμή βγούμε και μαζευτούμε σε παρέες, είναι μαθηματικός βέβαιο ότι θα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα. Επομένως,
Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να αυτοπεριοριστούμε. Προσέξτε, δεν μας περιορίζει το κράτος. Εμείς το κάνουμε για το καλό μας. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μας λένε μην τρέχεις με μεγάλη ταχύτητα. Ναι, και αυτό για το καλό μας είναι. Αυτή τη στιγμή το κάνουμε για μας. Ο καθένας από εμάς μένει σπίτι του και αποφεύγει όλα αυτά που είπαμε για τον εαυτό του και για τους οικείους του. Όχι για το κοινό καλό, αν θέλετε. Κάποιοι λένε δεν με νοιάζει. Όχι. Σε νοιάζει. Μας νοιάζει όλους. Με νοιάζει εμένα, για τους γονείς μου, δεν είναι εδώ οι γονείς μου, αλλά εν πάση περιπτώσει για τους κοντινούς μου ανθρώπους, με νοιάζει. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα. Κύριε Κωστίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε και αν χρειαστεί, αν παραστεί ανάγκη, θα ξαναμιλήσουμε. Γιατί καλό είναι να υπενθυμίζουμε κάποια πράγματα, να δίνουμε κάποιες συμβουλές στον κόσμο. Είναι αυτό που έχει ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή να ενημερώνεται από τους κατάλληλους ανθρώπους. Και οι πιο κατάλληλοι είναι οι επιστήμονες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σε εσάς και σε όλο το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων, όπως γνωστόν είναι νοσοκομείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να αλλάξουμε για λίγο θέμα την αντίθεση του στην λειτουργία δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφυγόπουλων σε ξενοδοχειακή μονάδα στους Ασπράγγελους. Εκφράζει με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγορίου, που συνεδρίασε σήμερα εκτάκτος και διαπεριφοράς. Η υπογραφή σύμβασης μεταξύ μη κυβερνητικής οργάνωσης και Υπουργείου προβλέπει την φιλοξενία 40 ανήλικων προσφυγόπουλων από 1η Απριλίου και για 15 μήνες με χρηματοδότηση που ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ. Ομόφωνα αρνητικό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγορίου στην εγκατάσταση δομής φιλοξενίας ανήλικων προσφύγων στις εγκαταστάσεις ιδιωτικού ξενοδοχείου στους Ασπράγγελους Ζαγορίου. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, χρηματοδοτείται μη κυβερνητική οργάνωση με 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου για τη λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ήπειρο με παραπομπές από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την 1η Απριλίου έως και στις 30 Ιουλίου του 2021. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίας που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Γιώργος Σουκουβέλος, τάχθηκε κατηγορηματικά αντίθετο στην προοπτική λειτουργία της δομής, όπως και οποιασδήποτε άλλης, επικαιροποιώντας κατά κάποιον τρόπο και την σχετική απόφαση που είχε ληφθεί το 2017. Ο κ. Σουκουβέλος σημείωσε πως για το σχεδιασμό της δομής δεν υπήρξε καμία συζήτηση με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, στην οποία επικρατεί αναστάτωση τις τελευταίες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τους λόγους που επικαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτούς περιλαμβάνονται ο μικρός και γερασμένος πληθυσμός στην περιοχή, που στους Ασπραγγέλους δεν ξεπερνά τους 30-35 μόνιμους κατοίκους, αλλά και την απουσία υποδομών. Για το μάθημα και εμείς από την ΑΔΑ, από το Υπουργείο, και σήμερα κάναμε το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα την επιχορήγηση συγκεκριμένης ΜΚΟ για την υλοποίηση του προγράμματος στέγαση ανηλίκων στον Άγιο Αθανάσιο Ασπραγγέλων Ζαγορίου. Όπως προκύπτει και από το έγγραφο, δηλαδή από την συγκεκριμένη ΑΔΑ, το έργο αφορά 1 εκατομμύριο ευρώ και το χρονικό διάστημα είναι 1η Τετάρτη του 20 έως 1η Εβδόμη του 21, γύρω στους 15 μήνες. Η δομή φιλοξενίας είναι ο Άγιος Αθανάσιος, όπως ξέρετε, 92 ξενοδοχεία στη στροφή πριν την έδρα του Δήμου, δηλαδή μισό χιλιο 500 μέτρα, 700 από την έδρα του Δήμου. Πρόκειται για εγκαταστάσεις ξενοδοχείου που είναι πάρα πολύ, όπως σας είπα, στην έδρα του Δήμου. Το ξενοδοχείο έχει μισθωθεί από το φορέα και αποτελείται από δύο ανεξάρτητα κτίρια. Εκείνο που θέλω να επισημάνω, η δράση δεν υλοποιείται με πρωτοβουλία ή συνένεση καταρχάς του Δήμου Ζαγορίου. Εξάλλου, η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου για τη φιλοξενία προσφύγων έχει εκφραστεί, αν θυμάστε, με την υπαρίσμα 73 / 2017 απόφαση, στην οποία είχε συζητηθεί η περίπτωση επιθενής εγκατάστασης προσφύγων στο Δήμο Ζαγορίου και η οποία ήταν αρνητική σε τέτοιο ενδεχόμενο. Σχετικά με το θέμα θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Βέβαια, οι επιχειρηματίες έχουν το αναφέρετο δικαίωμα να μισθώνουν κατά το δικούν της επιχειρήσης τους, αλλά λαμβάνοντας ωστόσο και την ευθύνη των επιλογών τους. Όμως εμείς ως Δήμος στηρίζουμε τα συμφέροντα του τόπου μας και των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε αυτόν και ειδικότερα στο τουριστικό επάγγελμα. Όπως γνωρίζετε κι εσείς,
Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός όταν επισκέφθηκε το Ζαγορί, εξήγηλε την υποβολή της ένταξης του Ζαγορί στον κατάλογο στο σαν τοπίο, σαν πολιτισμικό, στο οποίο είναι UNESCO. Και ήδη έχουν προχωρήσει σε ένα σημείο και από το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ξεκινήσει ήδη η σύνταξη του σχετικού φακέλου. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να εγκαταληφθεί εξαιτίας καταστάσεων που θα προκύψουν και ενδεχομένως να απογοητεύσουν τους κατοίκους των χωριών μας αλλά και τους επιχειρηματίες της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τώρα την κυβερνητική οργάνωση, ουδέποτε έχει προηγηθεί διάλογος ούτε με την τοπική κοινωνία, ούτε με το Δήμο, ούτε και τους φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις, ούτε και με το αρμόδιο Υπουργείο. Ως εκ τούτου, εγώ θεώρησα σκόπιμο να κάνω την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα και ο καθένας μας θα τοποθετηθεί. Πράγματι, πριν λίγο τελειώσαμε, εκφράζουμε την κατηγορηματική άρνηση στη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής των Άγιων Αθανάσιων Σπραγγέλων Ζαγορίου και απαιτούμε από το αρμόδιο Υπουργείο την επανεξέταση του θέματος ώστε να μην λειτουργήσει η συγκεκριμένη δομή και οποιαδήποτε άλλη δομή προκύψει στο μέλλον στο Δήμο Ζαγορίου. Η απόφαση αυτή είναι ομόφωνη, κύριε Σουκουβέλο? Η απόφαση είναι ομόφωνη. Από εκεί και πέρα, πώς προτίθεστε ενδεχομένως, ποια είναι τα άλλα βήματα? Σίγουρα έχετε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρνητική αυτή τη στιγμή. Προτίθεστε να κάνετε και κάποιες άλλες κινήσεις? Κοιτάξτε, μίλησα και τηλεφωνικά με τον κύριο Περιφερειάρχη. Αύριο το πρωί θα τον επισκεφτώ με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασιούλα. Έχουμε στείλει την απόφαση σε όλους τους βουλευτές του Νομίου Ανίνων, καθώς και στο γραφείο, την κοινοποίησα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα θα κάνω όλες τις δύο συνέργειες για να μπορέσουμε να μην επιτρέψουμε να γίνει η δομή αυτή εδώ. Καταρχάς, όπως γνωρίζετε όλοι σας, η κοινότητα Σπραγγέλων, όχι μόνο η κοινότητα Σπραγγέλων, όλα τα χωριά αυτή τη στιγμή στο σύνολο του Ζαγουρίου έχουν πάρα πολύ μικρό αριθμό μονίμων κατοίκων, κατά κανόνα ηλικιωμένων. Με αποτέλεσμα η φιλοξενία των προσφύγων να τυχαίνει δικαιολογημένων ανησυχιών. Στην προκειμένη περίπτωση στην κοινότητα Σπραγγέλων είναι μόλις 30-35 μόνιμοι κάτοικοι. Χωρίς καθόλου υποδομές υγείας, εκπαίδευσης, ψυχολογίας, άθλησης, ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν άτομα, τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν 1000 προβλήματα, δεν μπορώ να πω βέβαια προβλήματα λόγω ότι δεν υπάρχουν γονείς. Καταλαβαίνετε ότι η φιλοξενία είναι δικαιολογημένο ανησυχιών, όχι μόνο στην κοινότητα Σπραγγέλων και σε όλη την περιοχή. Είναι προφανές όμως και το πρόγραμμα της κοινωνικής ένταξης δεν μπορεί ουσιαστικά να ευδοκιμήσει μια περιοχή που απέχει τόσο κοντά από την πόλη του Ιωαννίνου και τα παιδιά θα είναι απομονωμένα. Ακόμα όμως δεν έχει ληφθεί ότι και υπόψη, δεν ξέρω αν ο υπουργός το έχει λάβει καθόλου υπόψη αυτό, ότι δύο δομές φιλοξενίας στη συνόδευση των ανηλίκων και συγκεκριμένα που λειτουργούσαν στην Κόντσα και στο Πουγόνι, οι οποίες σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες κάλλιστα θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τα ανήλικα παιδιά. Εξίσου αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι και τουριστικοί φορείς της περιοχής. Η αλήθεια είναι ότι πληροφορηθήκαμε τις τελευταίες ημέρες ότι υπάρχει μια τέτοια κίνηση από την πλευρά μιας ΜΚΟ η οποία έχει μισθώσει ένα κατάλημα και προτίθεται να φέρει ασυνόδευτα ανήλικα στην είσοδο του Ζαγορίου 500 μέτρα από το τοπικό διαμέρισμα Σπραγγέλων και το Δημαρχείο του Δήμου Ζαγορίου. Κάτι το οποίο θεωρούμε ότι με όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει, δεν συνάδει ούτε για την περιοχή, αλλά ούτε και για τους ίδιους ανθρώπους που θέλουν να τους φέρουν στην περιοχή, κάτι δική μου άποψη, με την έννοια ότι δεν μπορώ να καταλάβω πού θα απασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι, τι διεξόδους θα βρουν στην συγκεκριμένη περιοχή και από εκεί και πέρα τα όλα ζητήματα που δημιουργούνται και στο τουριστικό ρεύμα του Ζαγορίου, που η πλειοψηφία των ανθρώπων ασχολούνται με τον τουρισμό
και την εικόνα την οποία θα δώσουμε μετά από πάρα πολλές προσπάθειες ετών ανθρώπων να δημιουργήσουν τουριστικό υπόβαθρο στην περιοχή και να μπορέσουν να φτιάξουν τις επιχειρήσεις τους σε ένα επίπεδο που να μπορούν να αποφέρει εισόδημα στις οικογένειές τους. Ως φορείς της περιοχής απευθυνθήκατε κάπου αυτές τις ημέρες, κύριε Ζαρκάδα? Γίνανε οχλήσεις προς την περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ζαγορίου πήρε σήμερα διαπεριφοράς μια απόφαση, ένα ψήφισμα το οποίο θα σε επιδοθεί για συντόμως από ό,τι γνωρίζω. Είμαι και Δημοτικός Σύμβουλος και θα το λόγω από ό,τι γνωρίζω. Από εκεί πέρα έχουν γίνει οχλήσεις εκεί που πρέπει. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής υπέγραψε τη συγκεκριμένη σύμβαση με την ΙΚΙΟ χωρίς να πάρει τη σύμφωνη γνώμη, ούτε να ερωτηθεί να πάρουν γνώμη του Δήμου Ζαγορίου καθόλου. Παρέκαμψε την όλη διαδικασία. Το ίδιο μας είπε και η Περιφέρεια Ηπείρου σήμερα το πρωί σε μια συνάντηση την οποία έχουμε. Άρα από εδώ και πέρα, πώς προτίθεστε να αντιδράσετε? Θεωρώ ότι με βάση το ψήφισμα που θα βγάλει και ο Δήμος Ζαγορίου, θεωρώ ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα πρέπει να εξετάσει από την αρχή τη συγκεκριμένη σύμβαση με την ΜΚΟ και το λιγότερο που θα έπρεπε να γίνει πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε κίνηση να υπάρχει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και με τους αρμόδιες φορείς της περιοχής. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι και επιβάλλεται να γίνει όχι μόνο στη δική μας περιοχή αλλά παντού. Δεν μπορούμε, πιστεύω, σε ένα τοπικό διαμέσιο με 30 μόνιμους κατοίκους να φέρουν 40 ανθρώπους σε αυτή την ηλικία. Είναι πράγματα τα οποία δεν συνάδουν το όλο εγχείρημα ούτε με την εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων, αλλά ούτε και με την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας. Είναι η δεύτερη φορά ουσιαστικά που επιλέγεται η περιοχή του Ζαγορίου για μια τέτοια δομή. Υπήρχε πριν από κάποια χρόνια, όταν είχαμε τα πρώτα ουσιαστικά, τις πρώτες δομές, τότε είχαμε μια δομή στο Τσεπέλοβο, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα όμως έκλεισε. Είναι η δεύτερη φορά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που πάμε για μια καινούργια δομή, έτσι? Προφανώς και έκλεισε σε σύντομο διάστημα στο Τσεπέλοβο, διότι σας είπα ότι είναι και πρακτικά τα ζητήματα τα οποία δεν εξυπηρετούνται στην περιοχή. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν να βρουν μια διέξοδο σε ένα χωριό το οποίο επί της ουσίας υπάρχει, είναι έρημο. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό των υπηρεσιών. Από εκεί πέρα είναι δεδομένο ότι δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στο Τσεπέλοβο στην τοπική κοινωνία. Και μάλιστα επιβαρυνθήκαμε και ένα σεβαστό ποσό για την όποια αποκατάσταση των όποιων ζημιών γίνανε μετά την εστία του Πελόγου. Να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα όπως έχει αυτή διαμορφωθεί υπό συνθήκες κοροναϊού. Ουρές σχηματίστηκαν σήμερα το πρωί σε τράπεζες και υπηρεσίες κοινής ωφελίας της πόλης, με πολίτες στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένους να προσφεύγουν για πληρωμές και τακτοποίηση εκκρεμωτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις οι συμπολίτες μας φαίνεται να είναι δικαιολογημένοι, καθώς όπως λένε δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις ηλεκτρονικές δυνατότητες που προσφέρουν τράπεζες αλλά και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Ο φόβος για συνέπειες από τη μη εξόφληση λογαριασμών και δανείων φαίνεται πως είναι μεγαλύτερος από τον φόβο της πανδημίας για πολλούς συμπολίτες μας, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, που περίμεναν για ώρες το πρωί έξω από τράπεζες και υπηρεσίες. Η εικόνα της πόλης των Ιωαννίνων το πρωί της Δευτέρας θύμιζε κάτι από παλιά, πριν δηλαδή την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης. Το μόνο που έδειχνε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει ήταν η παρουσία των μπλόκων της αστυνομίας που συνεχίζουν να κάνουν τους ελέγχους, αλλά και το γεγονός ότι πολλοί πολίτες κυκλοφορούν με μάσκες και γάντια. Ωστόσο, δεκάδες ήταν εκείνοι που χρειάστηκε να περιμένουν για μία, δύο ή ακόμη και περισσότερες ώρες στην ουρά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες, να πάρουν τις συντάξεις τους ή και να πληρώσουν λογαριασμούς. Το διαχώρητο γίνεται σήμερα έξω από τράπεζες και υπηρεσίες, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν είτε να διεκπαιρεώσουν τις συναλλαγές τους, είτε να πληρώσουν λογαριασμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα μας είπαν κάποιοι από τους πολίτες που παραμένουν έξω από την τράπεζα, έχουν περιμένει για περισσότερο από μία και μία μισή ώρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Κανακτισμένοι είμαστε, μη μας ρωτάς καθόλου. Γιατί? Πάνω από μία μισή ώρα. Εδώ έξω? Εδώ, όπως μας βλέπεις, στημένοι. Είναι δουλειά που δεν μπορείτε να κάνετε με άλλο τρόπο, αυτό που θέλετε στην τράπεζα? Ακριβώς. Ούτε με την κάρτα, ούτε διαδικτυακά? Όχι, πρέπει να πληρώσουμε και πρέπει να είμαστε αυτοπροσώπως. Ήρθα να πληρώσω το δάνειο, έστειλα το γιο μου και μου είπαν όχι, πρέπει να είμαι ο ίδιος. Τώρα θα έρθω να πληρώσω εγώ ο ίδιος και να κάνω μια εξουσιοδότηση για να έρχεται ο γιος μου να πληρώσει. Όχι, θέλω να δώσω, είναι δάνειο, πρέπει να δώσω τη δόση. Πήρα τη σύνταξη, να το δώσω στο δάνειο και έχω τη οστή, θα φάμε. Πρώτη φορά κοπηλιά μου απογοητεύτηκα στη ζωή μου. Νηστικώς έχω κάτσει, έχω φέρει όλο τον κόσμο γύρω. Απογοήτευση πήρα πρώτη φορά στη ζωή μου. Κι εγώ, τα ίδια.
Να πάρω τη σύνταξή μου θέλω. Δεν μπορείτε με άλλον τρόπο να. Πού, από πότε, ποιο τρόπο. Για πε μισή, αν είσαι κανένα τρόπο να πάμε. Κάρτα δεν έχετε για το μηχάνημα. Δεν ξέρω, πρώτα δεν ξέρω. Και να έχω στο λέω είναι αλήθεια, γιατί εμεί οι παλιοί δεν ξέρουμε. Την αλήθεια, μα έκαναν. Δεν φοβάστε μα να κυκλοφορείτε έτσι πολλές ώρες έξω. Μα τι να κάνω. Πες μου, τι να κάνουμε αλλιώς. Ουρές υπάρχουν και στα γραφεία της ΔΕΙΑΗ, παρόλο που η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι παρατείνονται οι προθεσμίες λήξης, ενώ οι πολίτες μπορούν να καταβάλουν τους λογαριασμούς τους ακόμη και μέσω του διαδικτύου. Γενικότερα είναι και Δευτέρα, αναμενόμενο, ναι. Οι δουλειές που πρέπει να γίνουν θα γίνουν, πιστεύω. Ένα άτομο τώρα να εισπράξει μία πόλη ολόκληρη για τα νερά. Και πού, μέσα στα κατόγια. Τα μέτρα δεν θα μπορούσαν πολλοί να τα κάνουν και ηλεκτρονικά, να μην έρθουν εδώ να περιμένουν. Εντάξει, μπορεί η νεολαία, ναι, εμείς οι γέροι τώρα δεν κατέχουμε από αυτά. Δεν μπορείτε με άλλο τρόπο, Δεν μπορούμε τώρα, είναι δύσκολο να μπούμε σε άλλη νοοτροπία, συνηθίσαμε κάπως αλλιώς. Φοβάστε για λόγους υγείας. Φοβάμαι ασφαλώς, αλλά και τι να γίνει, πρέπει να πληρώσουμε και το νερό και τη ΔΕΗ και όλα αυτά. Και να πάρουμε κάτι να φάμε και πάμε να φασκιωθούμε. Τηρούνται πάντως έτσι τα μέτρα, δηλαδή είναι σε απόσταση. Εντάξει, τηρούνται, ασφαλώς τηρούνται. Έτσι βλέπω. Σήμερα βλέπω κίνηση, άλλες μέρες ήταν πιο αυστηρά. Καθημερινές είναι οι κλήσεις αλλά και τα αιτήματα για την παροχή προήθειας στο πενταψήφιο νούμερο 15-420 του ΟΚΠΑ με στόχο την διευκόλυνση συμπολιτών μας που χρήζουν ανάγκης υπό συνθήκες περιορισμού των μετακινήσεών τους, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζεται κανονικά και η λειτουργία των δομών του οργανισμού. Ο πρόεδρος του ΟΚΠΑ, από την άλλη, δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για την επίμαχη δωρεά προς τον οργανισμό, παρεπέμπτοντας τις ανακοινώσεις που εξέδωσε ο Δήμος αλλά και ο ΟΚΠΑ. Να παρέχει στήριξη σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού συνεχίζει ο Δήμος Ιωνητών μέσω της ειδικής γραμμής 15-420 που λειτουργεί ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ήδη ο οργανισμός έχει ανταποκριθεί σε δεκάδες αιτήματα πολιτών, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρης Πάνου, ενώ εξετάζεται η κινητοποίηση εργαζομένων των βρεφονηπιακών σταθμών του οργανισμού, εφόσον χρειαστεί να προσφέρουν και αυτοί τις υπηρεσίες τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Το τηλεφωνικό κέντρο που έχουμε φτιάξει εδώ και 10 μέρες, το 15-420, λειτουργεί κανονικά, καθημερινά, όπως έχουμε ανακοινώσει πολλές φορές, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Τα αιτήματα τα οποία καταθέτονται από τους πολίτες και καταγράφονται από τους υπεύθυνους που έχουμε ορίσει εκεί, αξιολογούνται στη συνέχεια και μέσα σε ένα 24ωρο ικανοποιούνται. Από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, γύρω στο 50 με 60% των αιτημάτων ικανοποιούνται, γιατί υπάρχουν και αιτήματα τα οποία δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, δεν έχουν σχέση με αυτό που έχουμε ανακοινώσει. Να υπενθυμίσω μια ακόμα φορά τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει το 15-420 και η υπηρεσία αυτή, η οποία έχει οργανωθεί για αυτές τις έκτατες ανάγκες. Μπορούμε να μεταφέρουμε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, μπορούμε να μεταφέρουμε φάρμακα, μπορούμε να μεταφέρουμε έγγραφα και μπορούμε να κάνουμε και μια συμβουλευτική υποστήριξη, την οποία θα αναλάβουν η κοινωνική λειτουργία και οι ψυχολόγοι της υπηρεσίας μετά από τηλεφωνική επαφή με τους ενδιαφερόμενους. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε, δηλαδή μας έχουν ζητήσει να υπάρξουν ιατρικές πράξεις. Δεν υπάρχει γιατρός του βοήθεια στο σπίτι ή στην υπηρεσία. Δεν μπορούμε να κάνουμε ιατρικές πράξεις. Οι ιατρικές πράξεις θα πρέπει να γίνουν στα νοσοκομεία ή από τους αντίστοιχους γιατρούς. Δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε λεφτά στην τράπεζα που είναι ένα θέμα σημαντικό. Το βλέπετε και εσείς σήμερα. Όλες οι τράπεζες έχουν ουρές απ' έξω για να πάρουν οι άνθρωποι τη συντάξη τους. Κάτι το οποίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό σε σχέση με τα μέτρα και την απαγόρευση και όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται αυτόν τον καιρό. Αλλά είναι πράγματα που δεν μπορούμε εμείς να ανταποκριθούμε αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε ετοιμότητα, όπου χρειάζεται και όποτε έχει χρειαστεί, είτε είναι η καθαριότητα αυτή, είτε είναι να μαγειρέψουμε κάποια γεύματα, γιατί πλέον και οι δομές όπως είναι το υπνοτήριο αστέγων και το κέντρο και ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών δεν ικανοποιούνται πλέον από το catering που υπήρχε και το κάνουμε μόνοι μας. Επομένως, όλοι βοηθάνε όποτε χρειαστεί και ό,τι ζητηθεί. Τα άτομα τα οποία εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς, υπάρχει ένας προγραμματισμός και θα χρειαστούν είτε εάν μπήκε δεύτερη βάρδια στον αριθμό 15-420, αν οι ανάγκες δηλαδή αυξηθούν τόσο πολύ τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες, όπως επίσης και στο να γίνει μια έκτακτη διανομή τροφίμων από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Όπου και εκεί, επειδή θα πρέπει να γίνει κατοίκον πλέον, είναι σαφής η εντολή, θα χρειαστούν άτομα και θα χρησιμοποιήσουμε από τις δομές αυτές. Το κάναμε αυτό το κάλεσμα γιατί πρέπει να ενημερωθούμε υπεύθυνα, γιατί υπάρχουν κάποιες δυνατότητες της υπηρεσίας
Έτσι, βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες, υπέρουν κάποια τηλέφωνα, όχι όμως εκεί που πρέπει. Και όταν η υπηρεσία του δρόμου που έχουμε, μια υπηρεσία δηλαδή μέσα από το υπνοτήρια στέγων, δεν μπορεί να συναντήσει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μετακινούνται όλη την ημέρα. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε κάποιους ανθρώπους που δεν θα καλύπτουν, που δεν καλύπτουν αυτές τα κριτήρια τα οποία έχουμε για το υπνοτήριο αστέγων, να βρούμε ένα χώρο. Έχω στέλνει και έτοιμα και στο ένος ξενοδόχων που έχει κλείσει, μήπως ένα ξενοδοχείο ή κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια ανοίξουν προς το σκοπό αυτό, και γενικά προσπαθούμε άμεσα να βρούμε μια λύση για όποια από αυτά τα άτομα. Νομίζω ότι πρόκειται για 2-3 άτομα και πιστεύω ότι σύντομα θα έχει τακτοποιηθεί και αυτή η εκκρεμότητα. Στο μεταξύ, ο κύριος Πάνου δεν θέλησε να σχολιάσει το πρόσφατο ζήτημα που προέκυψε με τη δωρεά 50.000 ευρώ από το Ίδρυμα Open Society Foundation, μετά από αίτημα του Δημάρχου Μωυσή Ελισάφ και στα πλαίσια των έκτακτων αναγκών της περίοδου που διανύουμε. Ωστόσο, σε ανακοίνωσή του ο ΟΚΠΑΠΑ, παραπέμποντας τη σχετική ανακοίνωση και του Δήμου Ιαννητών, σημειώνει πως μόλις τα χρήματα αυτά πιστωθούν στο λογαριασμό, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπεται με απόλυτη διαφάνεια και τήρηση των κανόνων της λειτουργίας του νομικού προσώπου, αποδοχή και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες ανάγκες που έχουν να κάνουν με τρόφιμα, φάρμακα, υπερορίες προσωπικού, μέσα ατομικής προστασίας και μέσα μετακίνησης. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση για οτιδήποτε άλλο, όπως υπενήχθησαν οι δημοτικές παρατάξεις με σχετικές τους ανακοινώσεις. Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας για στήριξη όσων έχουν ανάγκη, με τη βοήθεια όλου του προσωπικού, όλων των δομών του ΟΚΠΑΠΑ. Όσοι θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση αυτές τις δύσκολες ώρες, είναι δικαίωμά τους να το κάνουν. Εμείς δεν θα μπούμε σε διαδικασία αντιπαράθεσης με κανέναν. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο καθήκον μας. Στο τέλος, όλοι θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος, αναφέρει η ανακοίνωση του νομικού προσώπου. Υπήρξε απάντηση από το Δήμαρχο, η οποία απάντηση αυτή νομίζω απαντάει σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν, αλλά μέσα στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει ένα δελτίο τύπου από τη μεριά του ΟΚΠΑΠΑ. Δεν θέλω να πω περισσότερα, ούτε να μπω σε μια αντιπαράθεση. Αυτές τις δύσκολες ώρες ο ΟΚΠΑΠΑ με όλους τους εργαζόμενους και όλες τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου, όπως η υπηρεσία καθαριότητας, όπως όλες οι υπηρεσίες, προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούν στις δύσκολες και έκτακτες συνθήκες που δεν έχουμε ξαναζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επομένως, δεν έχω λόγο αυτή τη στιγμή να σπαταλάμε ενέργεια και δυνάμεις για να μπούμε σε μια αντιπαράθεση, έτσι, με τις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Και σε αυτό το σημείο, περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Η ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννινα, από 11 έως 17 στην Θεσπρωτεία, από 11 έως 18 στην Άρτα και από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.